Ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να κάνουμε κλίση τρίπλα στα ρεγόρια, να περάσουμε τη μάρκα του αφόδιου της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια γνή για μια αυτή δικιά του μουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε. Να ξέρετε, έτσι θα πάμε. Μιώντας. Μέχρι την άδεια, μέχρι τέλη Ιουλίου. Λίγες μέρες πριν τον, έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Πόσο αέρα πήραν τα πνευμόνια μας. Πόσο γέμισε η ψυχή μας. Πόσο με όλο αυτό. Δεν είναι μόνο ένα κύπελο αυτό. Δεν είναι μία κούπα. Είναι ο τρόπος που ήρθε, είναι η απάντηση. Είναι ότι όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και επειδή δεν θα ξαναπώ κακές κουβεντούλες που είπα Δευτέρα και Τρίτη, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και γονείς με παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, εσείς θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Ούτε με κρύους κουβάδες. Αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές. Βάλτε παγωκολόνι σε ένα θες που τράκαρε ο Τιτανικός, ο Τίτανιτς. Γιατί ήταν σέρβικο το πλοίο. Άμα δείτε στο πλάι λέει Τίτανιτς. Σέρβος. Βλάταν Τίτανιτς. Λέω. Η Βλάταν ή τέλος πάντων Πέντρακ. Έχει ονόματα που είναι συχνά. Με τη σκόνη του Άκα, με τη χρυσόσκονη της κατάκτησης, γύρισε αυτό το γουρλίδικο αγόρι που λέγεται. Να πω! Να πω! Ε! Σωτήρι το καλάσεις, αγόρι μου! Πήγες, πήρες την κούπα, κέρδες! Λεβέντι μου! Φιλτή, ωραία λέξη! Λεβέντι, παλικάρι! Παοξάκι μου εσύ! Πήγε, ήρθε! Εκτός ότι έξω μου δίνει κάτι φανέλες συλλεκτικές, κάτι πέρσικα, κάτι αυτά και ζαλίστηκα. Οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερις, πώς έλεγε στην Βασιλιάδου, λέει, γιατί είσαι αξουργή, της είπε ο Αυλονίτης. Έτυχε σήμερις. Δηλαδή, έτυχε ρε παιδί μου, τις άλλες μέρες ξυρίζομαι, έλεγε η Βασιλιάδου. Σήμερα θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα διαφορετικά. Δηλαδή, ένα, χρωστάω από χθες επανάληψη της γιαγιάς, χαίρομαι που σας άρεσε τόσο πολύ. Είναι και η ικανοποίηση ότι φτιάχνεις κάτι και πραγματικά αρέσει στον άλλον. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, κάναμε κατάθεση ψυχής αυτή τη γιαγιά. Μπορεί να μην έχει τόσο γέλιο όσο άλλες, αλλά έβγαλα πράγματα από μέσα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του. Εμείς αυτός είναι ο τρόπος μας τόσα χρόνια. Και γι' αυτό μας αγαπάτε και γι' αυτό σας αγαπάμε και εμείς. Και σιρόπια και αυτά και σουξουμούξου και έρωτα, έρωτα. Έχω πάρει πολλά μηνύματα και στο inbox και στο Facebook που κοντεύουμε τους 11.000. Πάλι θα δώσω δωράκλα. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα πήγαμε από τους 10.000 ζουμουσάδες, ζουμουσάκια, πήγαμε στους 11.000. Πολύ σύντομα θα έχουμε και θα δώσω εκεί πάλι δώρο τύπου κινητό από την Electronet, όπως δώσαμε δύο φορές Samsung κινητό, δώσαμε tablet, δώσαμε πράγματα τρελά. Θα ξαναδώσουμε μόνο για τους φίλους μας στο διαδίκτυο και για τους φίλους στο εξωτερικό. Έχω λοιπόν πάρει πολλά μηνύματα, τα οποία μας γεμίζουν ικανοποίηση, διότι το νόημα είναι ότι μας κράτησε η εκπομπή, δεν μας άφησες να πέσουμε, δεν μας άφησες στις στενάχωρες μέρες, ήσουν εκεί για μας, αυτό είναι το ζούμο σου. Στο πανηγύρι είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι εκεί. Είναι πολύ εύκολο να είσαι εκεί. Στις χαρές, στις καλές στιγμές. Αυτό το οποίο είναι το δύσκολο είναι να είσαι εκεί όταν υπάρχει στεναχώρια, όταν υπάρχει οργή, όταν έχουν γίνει πράγματα που σε στεναχωρούν πάρα πολύ και πρέπει να είσαι εκεί όμως. Χαίρομαι που καταλάβατε το πνεύμα μας, καταλάβατε το σκεπτικό μας. Θυμάστε που σας έλεγα, μην κλονίζεστε, μην χάνετε το κουράγιο σας, μην χάνετε την ελπίδα σας. Δεν θα μας λυγίσουν, δεν θα μας κλονίσουν με τίποτα. Θυμάστε που το λέγαμε αυτό πράγμα. Αυτό και έγινε. Είναι η γνωστή ιστορία με τον αβαγό που βγαίνει μόνος του, την έχω πει πολλές φορές. Παίρνει φωτιά η καλύβα και λέει αυτό είναι το χειρότερο που μπορούσε να μου συμβεί, αλλά από τον καπνό της καλύβας πέρασε το βαπόρι και τον πήρε. Γιατί του λέει ο καπετάνιος, εδώ ποτέ δεν περνάμε. Είδαμε τον καπνό από μακριά και καταλάβαμε ότι κάποιος είναι στο νησί. Αν λοιπόν σας έλεγα ότι τις ημέρες που έγινε όλο αυτό που έγινε,
Με το Γαύρο, με τον ηθοποιό, τον Καρθία, με τις παλινοδίες της ΑΕΚ, τους δίθεν τρομοκρατημένους. Βλέπετε τι λέει ο οικοδόμος τώρα. Παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός όταν λέγε θα χτίσω νέα ομάδα, το εννοούσε κυριολεκτικά ότι θα πάρει τον οικοδόμο. Πρέπει να το ξέρουμε δηλαδή, γιατί βλέπετε τι λέει. Απειλές λέει, με απειλές λέει, δεν υπογράφω εγώ. Λέει, δεν μπορώ να παραμείνω στην ομάδα λέει της ΑΕΚ με απειλές. Όπα. Άτσα, οι αγνοί, οι παρθένοι, οι άχραντοι, οι αμόλυντοι. Απειλές. Πάτε ρε παιδιά. Συνήλθαν από την τρομοκρατία στην Τούμπα. Από το Χεσμεντέν, από το Τσιρλιπιπί συνήλθαν και τώρα τι. Τέλος πάντων, όταν συνέβησαν όλα αυτά λοιπόν, και είπαμε αυτό είναι το χειρότερο που μπορούσε να μας συμβεί φέτος, δηλαδή να μας κλέψουν ένα πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, κανένας ίσως εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινε ότι αυτό το πράγμα στο τέλος θα φέρει τη μεγαλύτερη συσπήρωση που είχαμε ποτέ. Θα μας ενώσει περισσότερο από ποτέ. Θα μας δώσει την ευκαιρία να πάρουμε μια τόσο ξεκάθαρη εκδίκηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στον τελικό κυπέλου. Θα αναγκάσει τους πάτες να υποκληθούν στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα που είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντίνου Πολιτών. Έτσι, ότι θα ξεβρακωθούν όλοι οι υποτιθέμενοι εχθροί ενωμένοι απέναντι στον ΠΑΟΚ, ήταν ενωμένοι απέναντι στον Ιβάν, αυτό. Άρα όλα έγιναν για ένα σκοπό, για να έρθει ένα παλικαρίσιο double. Διότι ό,τι και να λένε αυτοί, όσο και να σκούζουν, και βλέπετε ένας-ένας αυτοί που μας έβλαψαν, λες και υπάρχει μία πραγματικά θεία δίκη. Ο Γκαρθία τον έστριψαν σε λεμονόκοπα, τον πέταξαν. Ο Μυραλάς μας έδειχνε τα παυτά του, ό,τι έχει τέλος πάντων, τον έδιωξαν κακήν κακός. Ο Βράνιες παίρνει τον Μπούλο, αυτός ο οποίος ακόμα ήταν φρέσκα τα σημάδια από την ερωτική, να πούμε, συνέβρεση στον τελικό, και βγήκε να μας πει το αφεντικό, εδώ είμαι εγώ. Αφεντικό, αλλά μπουκωμένος, το ξαναλέω. Μπουκωμένο αφεντικό, εσύ, ο οικονομόπουλος της μπάλας, με το ξαδό μαλλί. Θα τα πει τώρα η γιαγιά, γιατί εγώ πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Αυτά, να πω χορηγή πρώτης ώρας, είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα, 51 χρόνια προσφοράς, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Είναι το όλα στα όρθια, η ψισταριά με τον κορυφαίο γύρο νοστιμότερο που υπάρχει στην πόλη, με κοτόπουλα σούβλα σε εξαιρετικά πράγματα. Είναι επίσης, και δεν το ξεχνάτε φυσικά, αυτή την εβδομάδα με 20% σε ό,τι γυαλί πάτε να αγοράσετε, στα οπτικά Μανολόπουλος, Παναγίτη Τσαλδάρη 22, Optics Stores Μανολόπουλος, στην Νεάπολη. Μπαίνετε μέσα, λέτε ακούσαμε στον αθλητήριο, ακούσαμε ζούμου σου λέμε, και θέλω την έκπτωση σε όλα τα γυαλιά. Τρελάθηκε και ο Μανολόπουλος που ήταν κάτω μαζί με Τσίκο στο ΆΚΑ, και 20% σε όλους. Σε όλους. Και σε ό,τι γυαλί διαλέξετε. Δεν είναι ότι υπάρχει έκπτωση μόνο σε μια συγκεκριμένη γκάμα γυαλιών. Σήμερα λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά, θα γυρίσουμε, θα βγάλουμε γραμμές, 9 η ώρα θα ακούσετε, είναι λίγο παραπάνω από μισάωρο, τι είπε εχθές σε μια συγκλονιστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Μακεδονία Παλάς ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο άνθρωπος που κυνηγήθηκε από όλους μας με το που ήρθε. Δεν υπήρξε ποτέ πιο αρνητική αντιμετώπιση, πιο προκατηλημένη στάση, δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου, από όλους μας, πρώτος πληθυντικός, σε άνθρωπο που ήρθε να καθίσει στον πάγκο. Ποτέ, δεν θυμάμαι καμία άλλη φορά να ξεκινάει με τόσο αρνητικό κλίμα. Ούτε ο Μπερέτα, ούτε ο Τζιτζι Φρίγκερ, να πούμε, ούτε ο Στανόγεβιτς, κανένας δεν είχε στην αρχή να παλέψει με τόσο αρνητισμό. Θεωρώ ότι, αν ρωτούσαμε εκεί μετά την απόλυση Στανόγεβιτς, συμφωνείτε, θεωρώ ότι 8 στους 10, αν όχι 9 στους 10, θα λέγανε όχι, δεν μπορεί, και αυτά, και μας είχε προκαλέσει και είναι περίεργος κτλ. Ο Λουτσέσκου με τη δουλειά του έσκυψε το κεφάλι, γιατί έπρεπε να του γυρίσει όλο αυτό το πράγμα. Με τη δουλειά του, με την μέθοδό του, με τον τρόπο του, μας έδειξε στο ΆΚΑ την καλύτερη μπάλα που έχω δει εγώ τα τελευταία, τι να πω. Να συγκρίνω με την εποχή Μπάγεβιτς, να συγκρίνω.
Με την εποχή Σάντος, τις καλές μέρες, ναι. Με τις εποχές Αναστασιάδη, τις καλές μέρες. Τέτοια μπάλα και δεν ξέρω εσείς, αλλά τέτοιο κυριαρχικό πλάνο μέσα να μην μπορεί ο άλλος να πάρει ανάσα και απέναντι όχι σε μικρό αντίπαλο, απέναντι σε αυτήν που είναι υποτιθέμενη έτσι, βασική αντίπαλο στο πρωτάθλημα κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το γύρισε. Και όχι μόνο αυτό, με τις δηλώσεις στο τέλος δεν στρογγύλεψε τίποτα. Πήγε κατευθείαν επάνω στο μαχαίρι, δεν φοβήθηκε τίποτα, τα είπε όπως θα τα λέγαμε εμείς. Κλείνοντας πόρτες, άπαξ για παντός κάτω, να το ξέρετε. Για πάντα. ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ εκεί. Τελειώσαμε. Και δεν τον νοιάζει. Χθες παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη τύπου, μετά τις 9 θα ακούσουμε τι είπε. Είπε φοβερά πράγματα για τις μεταγραφές που έρχονται. Για το Βιερίνια, για τον Μπρίγιοβιτ, για την παρεξήγηση, πώς αγαπήθηκαν στο τέλος. Για το τι ζητάει για να πάμε Champions League. Μίλησε για τα πάντα. Για τα πάντα. Και ξαναλέω, επειδή 10 με 3 υπάρχει απεργία, εμείς σε 9, εδώ θα μας, δεν φύγουμε. Θα βγάλουμε να ακούσετε γιατί είπε φοβερά πράγματα. Είναι ο απολογισμός, είναι η τελευταία συνέντευξη. Δεν θέλω να διαβάσω εγώ αποσπάσματα. Έχει σημασία να ακούσετε τι θα πει. Και σφήνα θα λέμε και εμείς τα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά χθες. Ξαναλέω, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε γιατί είχαμε πολλά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά και επιστρέφουμε μετά από τις διαφημίσεις να ανοίξουμε και γραμμές. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με απαρεπιπτόντος. Χθες αργά, μικρός Σαββίδης έβγαλε ποστάρισμα και αν δεν ξέρει αυτός, νομίζω είναι ένας-δυο είναι που ξέρουν, ο μπαμπάς και ο γιος, έρχεται με τα γραφάρα στο ποδόσφαιρο. Τα πιο ωραία ξεκινήσαν τώρα, να ξέρετε. Δεν τέλειωσε τίποτα στο ΆΚΑ. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Άνθρωπος που ήταν κάτω μου είπε χθες, Κωστή, όχι μόνο ένας, πολλοί, φίλε, όταν είπαμε το σύνθημα για το Γαύρο, να ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ή μπήστε τον Ολυμπιακό, απέναντι ήταν μία σιωπή ενοχής. Σηκώθηκε και το πανό που λέει η ντροπή της προσφυγιάς και εκεί, επειδή πιστεύω, στον οπαδό γενικά πιστεύω, θεωρώ ότι ακόμα και αυτοί ντράπηκαν. Ήταν μία σιωπή ενοχής, αποδοχής της ντροπής για αυτό που πήραν. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια μούγκα, τέτοια ολοκληρωτική επικράτηση οπαδών μέσα στο σπίτι τους, στον τελικό, στεμένοι και καλά πρωταθλητές αυτοί. Μια μούγκα, μια νεκρική σιγή, αποδοχή. Και ξέρετε τι ήταν και αυτό. Αποδοχή και respect και σεβασμός σε αυτούς που ήρθαν και για μια ακόμα φορά έδειξαν ποιος είναι ο νούμερο ένα λαός. Σε πάθος, σε τρέλα, ποια χιλιόμετρα. Κανένας άλλος λαός μετά από αυτά που πέρασε, τους τελευταίους μήνες, από 25 Φεβρουαρίου και μετά, θα είχε καταρρεύσει ο καθένας. Δεν θα είχε βρει αποθέματα. Εμείς έχουμε, ρε. Έχουμε κάβα να δώσουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε γιαγιά, medium, νούμερο 4, γιαγιά και ταμπλούχος και επιστρέφουμε. Για τις ανάγκες της σημερινής μας ιστορίας θα πάμε περίπου 3 μήνες πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Φλεβάρι. Για μία ακόμα φορά περπατούσα για ώρες μέσα στο δάσος προκειμένου να συναντήσω την περιβόητη γιαγιά medium, που μπορούσε να δει όχι απλά το μέλλον, αλλά ακόμα και το water μέλλον, αφού όπως λένε άλλοι τον καφέ, αυτή διάβαζε το τι θα γίνει μέχρι και από τα κουκούτσια και τις γραμμές στο καρπούζι. Είχα τρελή αγωνία να δω τι θα μου πει η γιαγιά εν ώψη των 2 σημαντικών ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Αρχικά στις 25 Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό και μετά από λίγες μέρες με την ΑΕΚ. Τα δέντρα και η πυκνή βλάστηση με οδήγησαν μετά από λίγη ώρα στη γνώριμη πια καλύβα. Άνοιξα την πόρτα και απέναντι μου καθόταν η γιαγιά. Με τη μύτη γαμψή, αλλά Άρη Καρασαβίδη. Με τα αυτιά Νασιόπουλου, την καμπούρα του Νίκολα Νίκητς και το ένα και μοναδικό φρύδι, περισπωμένη. Φρύδι περισπωμένη γιοφύρη, τύπου κορδονούρι, τη χέτη λασποτήρα λατσιαντάκι και το σαγόνι κράμα γιάτσεκ μόχ, μπάμπι μουστακίδι,
με υποδέχτηκε με το σαρδόνιο χαμόγελο Extreme Sports, αφού τα κενά ανάμεσα στα δόντια ήταν τόσο μεγάλα που για να πάω από το ένα δόντι στο άλλο έπρεπε να κάνω παρκούρ. Η γριά ήταν τόσο άσχημη που ο Κωστίν Λάζαρ έμοιαζε μοντέλο βγαλμένο από διαφήμιση κρέμας προσώπου για άντρες. Σε περίμενα, πουνάτι μου! Άργησες! Άργησες, αγόρι μου, άργησες! Τελευταία φορά είχα έρθει εγώ στο στούντιο! Το θυμάσαι! Το θυμάμαι, γιαγιά. Εκεί! Πέτυχες αυγοθήκες στον τοίχο! Για πεθύμιση με λίγο! Γιατί έχετε τις αυγοθήκες γύρω-γύρω! Γιατί! Αυγοθήκες, γιαγιά, επειδή πρέπει να βγω στον αέρα κάθε μέρα. Χιουμοράκι! Με το που ήρθες! Άκουλε αυγοθήκες να βγω! Είπαμε, οι αυγοθήκες είναι για τη μόνωση, γιαγιά. Μόνωση! Μόνωση! Κι άμα στο στούντιο δεν είσαι μόνος! Και έχεις παρέα πάλι μόνος ή έχεις! Έλα! Κόπιασε τσατσαρούλι! Κόπιασε! Κόπιασε να σου πω το φρέντο καπουτσίνο! Τι, δεν μου πεις τη γυάλα, γιαγιά? Όχι! Μετά την τρίτη επίσκεψη παίρνεις à la carte, σε πάω στο επόμενο level, στο VIP! Όχι VIP, γιαγιά. VIP. Μη με διορθώνεις! Μη με διορθώνεις! VIP! Πρέπει ο πελάτης να πιει τον καφέ πρώτα! Άντε, τράβα δύο τζούρες από το φρέντο! Να δω τον αφρό! Να σου πω τι θα γίνει στα δυο ντέρμπι! Τι θα γίνει στο πρωτάθλημα! Γι' αυτό δεν ήρθες! Ναι, γιαγιά, μα πώς... Είπαμε! Φιδιαλούσουμε! Α, και τώρα τελευταία... Πολλοί το παίζουν πολύ, ξέρει! Θα λένε πως τα ξέρουν όλα! Μαγκέψανε τα λάχανα και κάνουνε χωρίστρα! Μαγκέψαν τα ριχά πιάτα και ζητάνε σούπα! Μαγκέψανε τα σόβρακα και ζητάνε τσέπες! Μαγκέψαν τα μανταλάτια και κάνουν μονόζυγο! Μαγκέψαν τα περίπτερα και θέλουν ασανσέρ! Εντάξει, γιαγιά, κατάλαβα το πνεύμα σου. Πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου, έχω ανυπομονησία. Πες μου τι βλέπεις. Βλέπεις, πάω τρένο. Η ομάδα έχει βρει το δρόμο της. Πηγαίνουμε φουλ, πάμε. Τι θα γίνει τώρα με το γάβρο που παίζω σε λίγες μέρες? Άσε το! Ο Λεβέκ χαιρετίσματα έχεις. Ο Λεβέκ, τι... Πέρασε τις προάλλες. Να ξέρεις, αυτός που είναι πιο συχνά τραυματίας και από το στρατιώτη Ράιαν. Και το manager rugby στο Survivor. Ξέρεις και το manager rugby? Εννοείται! Εννοείται! Να ξέρεις, σου κάνω προφητεία για το Λεβέκ. Θα πάει στην Έδεσα και θα πάθει καταράκτη το πουδάκι μου στα μάτια. Και μετά θα πάει στην Καβάλα και θα συγκαεί ο καβάλος του. Στο δε νοσοκομείο υγεία δεν τον βάζουν μέσα, τρώει πόρτα. Άστα αυτά, ρε γιαγιά, σε παρακαλώ, πες μου. Τι βλέπεις το μάτς με το γάβρο? Σε λίγες μέρες παίζω με το γάβρο, έρχεται! Θα το διαλύσω! Είμαι ανώτερος φέτος! Οι με! Οι μένα! Οι! Φεύ! Παπέ! Δεν θέλεις να σου πω τι βλέπω! Έλα ρε! Έλα ρε! Σε παρακαλώ, μου το... Άσε με! Μη μου το κάνεις αυτό, ρε γιαγιά! Σε σου πω εγώ! Βλέπω! Βλέπω! Με το γάβρο βλέπω μία Ντίνα! Ντίνα? Ποια Ντίνα, τη Σπυροπούλου? Όχι! Μια στιγμή! Κάτσε λίγο! Να κάνω στο πλάι τον αφρό με το καλαμάκι! Βλέπω κάτι πριν την Ντίνα! Άντε! Μία Σερπαντίνα! Βλέπω! Τη βλέπω που κατεβαίνει! Απλώνεται! Ανοίγεται! Και χτυπάει μία κούλα! Μία κούλα? Μια στιγμή, γιαγιά, στο μάτσο με το γάβρο είμαστε, με την κούλα μετά παίζουμε. Όχι! Όχι, μια στιγμή! Κάτσε! Γιασική! Παπατρέχα! Διακόπτη! Κάτσε ρε γιαγιά να πούμε, έχουμε τον καημό μας, πες μας τι κούλα! Δεν είναι κούλα! Α, ναι, είναι κουκούλα! Μια Σερπαντίνα χτυπάει μια κουκούλα! Τη βλέπω! Είναι στημένο το έργο! Σε παγιδεύουν! Θα σε τυλίξουν! Σε 52 κόλλες χαρτί! Βλέπω τη Σερπαντίνα! Βλέπω μια σπανιόλα ψυχή!
γιαγιά, σε παρακαλώ. Μην πες με τον πόνο μου και με τον καημό μου. Άκουσέ με που σου λέω! Άκουσέ με! Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο! Ποιος έχει φύγει, μπαίνει και στα σιλίδα κομμένη, ποιος αυτός! 3-0 στα χαρτιά. Κάτσε ρε γιαγιά. Περίμενε, δεν καταλαβαίνω, πραγματικά με μπερδεύεις. Ναι, τσάτς! Η Σερπαντίνα χτυπάει την κουκούλα! Α, κι αυτός, ο Σπανιόλος, ο Κούρκουλος! Βλέπει την ταινία! Τι ταινία? Σόντα, ξέρω εγώ τι ταινία! Ταινία Western! Δύο έργα, Κυριακή απογευματική! Ταινία! Από τα μία κοί! Ο Ημέλδα! Ο Ημέλδα! Αλλή και τρεις αλλή! Συφορά, σουριάζεται ο Λεβέντης το παλικάρι! Χαροπαλεύει! Κρατάει αρχικά το μάτι του, κάτσε, όχι, περίμενε, πιο καθαρά, περίμενε! Μετά, όχι, το μέτωπο τελικά! Άτυρο! Κρατάει τα μάγουλα, όχι! Μετά κρατάει τα κολομάγουλα! Όχι, κρατάει το σύλλος! Το τέλος, τη φτέρνα, το σβέρκο! Το μπούτι! Γιατί στο μπούτι είναι το beauty! Βλέπω και ένα μπάρμπα! Πιο γραφικό και από βόλτα με γόντολα στη Βενετία με ολόγιο μου φεγγάρι! Και γοντολιέρι καβλιάρι, πρώην τενόρο να τραγουράει σαφέτη! Και λέει πάμε να φύγουνε! Τέλος και δεν ρωτάει κανέναν! Και τους παίρνει να φύγουν! Τι είναι αυτά που μου λες ρε γιαγιά? Δεν θα αρχίσει καν το μάτς! Όχι! Φεύγει! Δεν τα αφήνει τον γιατρό να μπει μέσα, του χτυπάει την πόρτα! Και δεν τον αφήνουν! Και πάει στο νοσοκομείο! Όπου θα διαγνωστεί αρχικά με οτίτιδα, μετά με πλατυποδία, με καταράκτη, αιμορροίδες, ποδάγρα! Τελικά ζάλει και με το! Αράγγιος! Αλλά όχι! Μια στιγμή! Με ειδοποιούν από το κοντρόλο, τελικά ήταν ανεμογκάστρι! Μα τελικά, τόσο θέατρο, πώς να μην το λένε ο Όσκαρ του μαλάκα! Πώς! Γιαγιά, μη βρεις, σε παρακαλώ! Άσε με! Θα το βγάλω από μέσα μου! Στα λέω καθαρά! Και μετά τον τραυματισμό αυτού νου, στο πέτρα ψαλίδι χαρτί θα κερδίσει πάντα το χαρτί, να ξέρεις. Και ο Ολυμπιακός τι? Ολυμπιακός Χεζμπολάχ! Τσιρλίπι πήγες με τέν! Απλά δεν θα παίξει το μάτς με την ομάδα σου. Γιατί θα παίξει, βλέπω σεραϊκό σκορ. Μπουγάτσα με εξάρα! Το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι γιαγιά? Δεκέμβριος! Του 87! Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό δεν θα παίξουν ποτέ. Και σου έχουν στήσει παγίδα. Όλοι οι ντεμέκ εχθροί που λέει φίλοι μεταξύ τους. Βλέπω λοιπόν ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού. Πώς θα γίνει αυτό ρε γιαγιά? Κάτσε ρε γιαγιά. Με έχεις καταμπερδέψει, ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού? Απλά ο γάβρος θα κάνει κοκοκό. Ένα ψάρι που βγάζει ήχο πτηνού. Ο γάβρος θα κάνει κοκοκό. Θα απολυθεί ο ηθοποιός και ίσως να αναλάβει ιδανικός για την περίσταση ο Κοκότοβιτς. Και τον νέο ύμνο τους μάντεψε, ποιος θα τον ακουδήσει? Αυτός 1-0. Ημιρονεύεσαι! Τι γιαγιά! Θα σταματήσω το σκέτς! Για πες, τον προπονητή. Όχι προπονητή! Α, αυτόν που θα τραγουδήσει τον νέο ύμνο. Ο Κόκοτας! Μετά την ποινικοποίηση της ανοιχτής κορδέλας χαρτιού, θα καταργηθούν οι Σερπαντίνες και το καρναβάλι. Όπως και το άσμα χάρτινο το φεγγαράκι! Θα πας στα μπουζούκια, θα ανέβει η Θεά να χορέψει το τσιφτετέλι! Θα τις πετάξει χαρτοπετσέτες και θα σου πει θέλει να με σκοτώσει, βρε! Πάω και σ' αγαπώ, πάω και σου ένας. Sold out για προθέρμανση δεν έκανε κανένας. Ακουστεί αυτό! Για τώρα τι να σου πω, πιστεύω ότι πρέπει να είσαι πολύ ντεφόρμε. Έτσι λες, Κακομύρι, δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα σπρίσει το μαλλί σου. Θα χαλάσεις τη φωνή σου με αυτά που θα γίνουν. Δεν θα θες να πας για εκπομπή. Δεν θα κοιμάσαι τι αυτές. Με τρομάζεις γιαγιά. Πούς ακόμα. Θα γυριστεί ξανά το ποτέ την Κυριακή. Εννοώ ποτέ δεν θα παίξω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και θα φωνάζει ο άλλος. Στέλλα, φύγε. Κρατάω ρολό ταμιακής. Βλέπω και έναν αδείχνει τα μελέτητά του ή όπως τα λένε οι μορφωμένοι τα γεννητικά του όργανα. Ένας μη μιλάς, ένας μυρλαλάς. Θα τα δείξει. Κα
Κανένας από τους δύο δεν θα τιμωρηθεί. Ούτε ο Γκαρθία, ούτε ο Μυρλαλάς. Αλλά η θεία δίκη θα τους δώσει τον πούλο. Ο ίδιος ο γάβρος. Σαν το κολόχαρτο ένα πράγμα. Το χρησιμοποιείς για να καθαρίσεις ακαθαρθή σου και αφού έχεις κάνει τη δουλειά σου αμέσως μετά το πετάς στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί είναι βρώμικο και λερωμένο και δεν το θέλεις πια να το κάνεις. Ε! Α, μια και λέμε καλαμπαλίκια, βλέπω κι άλλο μάτς, σε πόλη δίπλα σε ποτάμι, με ένα άλογο για σήμα. Τι Λάρισα. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Είναι σε ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν. Δεν κατάλαβα. Βλέπεις ένα άλλο μάτς στη Λάρισα, ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν. Ναι, αυτός. Ο Μασούντ. Της. Ο Μασούντ της από το Ιράν. Ο Μασούντ. Το Μασούντ. Ναι. Επειδή λέγαμε για καλαμπαλίκια για το Μυλαλάς. Που ήρθε και έδινε τα καμπανέλια του. Και αυτός ο Μασούντ σε άλλο μάτς θα τα χαϊδέψει του άλλου νου. Του Ζίζιτς. Κανονικά. Για αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να γίνει αρχή διαλόγου. Λέω εγώ τώρα, μια αρχή διαλόγου, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο. Τι θα γίνει ρε γιαγιά με το γάβρο, μη με σκάς, πες μου. Ο Ισπανός πάει στο νοσοκομείο και λέει στην πρώτη σεξι νοσοκόμα που βλέπει. Έχετε κολάρα, σας παρακαλώ πολύ του λέει αυτή. Έχω κολάρα ναι, αλλά τη φοράω στρινγκ και τη χαίρεται μόνο ο νούφριος ο γκόμενός μου. Δεν εννοώ αυτό, συγγνώμη, κολάρα για το λαιμό εννοώ. Λέει ο Ισπανός, γιατί έχω πάθει μετατόπιση σπονδύλου και μου δάγκωσε το χυλάκι η Τίνκερμπελ, η νεράιδα των δοδιών. Για όλο αυτό το σκηνικό δεν θα σε αφήσουν να παίξεις και θα τιμωρηθείς. Τσακμπακ! Από μία που τη λένε Βρασόλα, Μπρασελού, Σκουλαρίκο! Δεν ξέρω ακριβώς, σε καθαρίζει εδώ στον αφρό! Και δεν θα παίξεις ποτέ με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό κι εγώ δεν σου λέω τα χαρτιά, φοβάμαι σε τραυματίσω, φύγει κανένα χαρτί. Έτσι, ο τερματοφύλακας σου, ο Χριστουγεννάκης. Ο Πασχαλάκης. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε στις γιορτές. Ο Χριστουγεννάκης θα φάει τα πρώτα του τρία γκολ στα χαρτιά. Αυτός που ούτε σε φοιτητική ευστία δεν τρώει γκολ. Αλλά ο Γερμανός με τα κινητά έχει περισσότερες πιθανότητες να τον καλέσει στην εθνική από τον άλλον που είναι προπονητής. Και προτιμά αυτόν που τα πνίγει σαν κουνέλια και θα πανηγυρίσει σαν μπαρτσακλό όταν ακυρώσει τον γκολ τίτλο Κομίνης. Τι, όπα, γιαγιά, όπα, πήγαμε σ' άλλον, πήγαμε αλλού με πας τώρα, γιαγιά! Ποιο γκολ, τι εννοείς, τα πρώτα γκολ στα χαρτιά, γιατί θα έχει κι άλλα! Μίλα! Μίλα και χλάδια και αβοκάντο! Και φρούτα του δάσους. Άσχετο, θα φύγει κι ο Σόζο Μπαλέστρος Χάρος από το Survivor. Γιαγιά, πόσο στα... πρόσεξε! Έρχεται η ΑΕΚ να παίξει. Και στο 86 σηκώνεται αυτός που αποθηκεύει στα κρασιά και τους το καρφώνει. Παραζάλι, κλάμα, θρίαμβος, παραλήρημα για το πρωτάθλημα. Ο Χαλκιδική, το τρυπόδι, ο ανθρωποφάγος, ο γεώτρηση, τους το βάζει. Και ο Ιμέ έρχεται... Έρχεται ο Σποκ με τα αυτιά δορυφορική κεραία. Πιάτο! Μια το μετράει μια στιγμή. Α, τελικά το ακυρώνει. Κάτσε, περίμενε. Το ξαναμετράει. Περίμενε. Όχι! Το ακυρώνει. Ναι, στην αρχή αυτοί μας είπαν ότι εμείς θέλαμε. Ρε γιαγιά, πες με, θα με τρελάνεις. Τι γίνεται εκεί, πες μου να ξέρω τι θα γίνει. Και σου κλέβουν το πρωτάθλημα. Έτσι. Στιγνά. Κοινικά. Τα βατζιλίκη και βλέπω και ένα πιστολάκι. Για τα μαλλιά. Όχι! Κανονικό! Γιατί θα πέσει μαύρο πέπλο και θα τρελαθεί ο πόντιος. Και θα νιώσει ότι έρχονται μέσα στο σπίτι του για να του το κλέψουν. Να του κλέψουν τον ιδρώτα του. Να κλέψουν αυτό που περιμένεις 33 χρόνια. Και άλλοι με τα κίτρινα. Θα είναι ντεμέκτρομο καθημένοι τα πουλάκια μου και θα βγάζουν τη σέλφι. Και θα πίνουν τις καφεδιάς τους ο ένας με τον άλλον και ο άλλος με τους δυο σβέρκους. Μόνο που δεν θα παίζει στα Ταλίνα Ματαλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Αυτός με τους δυο σβέρκους και το πιτσικαρισμένο σακάκι θα ανεμίζει τα χέρια του σαν να πνίγεται στη φουσκοθαλασσιά την τρική μία και την τρική δύο. Κι αν το σκόρ είναι κουλουράκι βγαίνουμε.
Αν είναι ένα μηδέν, είχες μεντάν, λε τρεμοκρατικό κοκό, αβαβά. Και τι γίνεται, γιαγιά? Κι ο άλλος, ο Κορνέ, θα ομολογήσει μόνος του. Κι ο αποτυχημένεθ, στην Ισπανία τα ίδια θα πει. Αλλά αυτός που έχει το καπό στο όνομά του, αρχικά και μετά ένας μηχανάκιας, ένας βέσπας, ένας σκουτεράς, κάπως έτσι, θα σου κόψουν τρεις κι άλλους τρεις. Και το σχέδιο προδοσίας του Ντεμεκ φίλου και η συμμαχία με το Σάπιο θα ολοκληρωθεί. Και τόσους βαθμούς μείων θα έχει μόνο στην αντακτική. Τι είναι αυτά που λες, ρε γιαγιά? Τι είναι αυτά που λες? Και θα έρθουν τότε μέρες δύσκολες. Μέρες που θα ξεβρακωθούν όλοι οι Ντεμεκ εχθροί, υποτιθέμενοι εχθροί μεταξύ τους. Και μόνο το κανάλι της Βενετίας δεν θα βγάζει χολή κατά του Ιβάν, κατά του ΠΑΟΚ. Και θα παρουσιάσουν αυτόν που άνοιξε την Παναγία σου Μελά σαν ένα κοινό εγκληματία, σαν ένα γκάγκστερ, και θα παίζουν στα κανάλια τους μισά ώρα αφιερώματα. Και τότε θα επέρθει το οδικό ξεβράκωμα. Οι Ντεμεκ εχθροί θα ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα και θα προσπαθούν να διασχερούν τον Πόντιο και τον ΠΑΟΚ. Οι βουτυγμένοι στην αμαρτία και στα σκατά θα μας κουνούν το χέρι, θα μας πουλούν ηθική. Και την ίδια ώρα την είδηση για το τροφαντό αγόρι και την ποινική δίωξη για το πλεούμενο με τη λουκουμόσκονη θα την καταπιούν όπως ο Πόλνο κατάπινε τα χάμπουργκερ. Υποκριτές, σάπιοι, βρωμεροί. Και σκοπός τους σαν ένα φύγιο μουσάτος. Στιγματισμένος, αντιματισμένος, αποκαμωμένος, απογοητευμένος. Τι λες, γιαγιά? Τι είναι αυτά που λες? Και θα γίνουν όλα αυτά? Αντί όμως να φύγει, ο Πόντιος θα πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Και τότε, ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος παοξής, θα καταλάβει πόσο πολεμούν τα τέσσερα γράμματα και θα συσπηρωθείτε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και η παίκτες σου και ο προπονητής. Όλοι οι παλικάρια δεν θα κολλώσουν πουθενά. Θα πάρουν 70 βαθμούς μέσα στο χορτάρι. Αυτοί θα είναι άξιοι πρωταθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και τι θα γίνει, γιαγιά? Τι θα γίνει, Τι θα γίνει? Οι κίτρινοι που έσκουγε πριν 10 χρόνια για το χάνθινο του Γαβρού με τον Βάλνερ. Θα γίνει ο γάβρος με τα κιτρινόμαυρα. Θα κάνει ακριβώς τα ίδια. Και θα τις κάνουν όχι το χατήρι, αλλά το χαρτήρι. Οι δικαστές. Και θα είναι οι πρώτοι στη χαρτούρα στο μπουζούκι όταν θα πηγαίνει στα μπουζούκια. Πρώτα οι αξίδες θα γίνουν χαρτούρα. Και η έδρα της ομάδας θα μεταφερθεί στο Χαρτούμ. Και σήμα θα βγάλουν το βυζαντινό δικέφαλο και θα βάλουν έναν χαρταετό. Και μετά θα πετάγονται κάθε τόσο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και θα λένε πόσο δίκαιος, πόσο αντρίκαιος είναι αυτός ο τίτλος, πόσο άξια η ΑΕΚ και το πρωτάθλημα. Σαν να λέει Kim Kardashian πόσο περήφανη είμαι για το μικρό μου κολαράτι. Και μετά τι, γιαγιά? Θα κλείσει χωνιά με τέτοια πίκρα? Α, περίμενε παιδάκι μου, περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μετά ευλογία. Η μοίρα θα παίξει το παιχνίδι της και θα έχει την ευκαιρία να τους ανταμώσεις. Οικοδόμος θα βάλει το πόδι του. Οικοδόμος? Χτίζουν ομάδα? Άσε! Περίμενε! Μέσα στο σπίτι τους, σε τελικό, θα το φροντίσει στα χασομέρια. Οικοδόμος με ψαλίδι που θα το ζήλευε και ο Τρίφος ο μωρός. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει στον τελικό? Στον τελικό θα κάνεις χαρτοκοπτική μανίνα Σούπερ Κατερίνα τη χάρτινη. Θα την ισοπεδώσεις. Ο Αλέκος με την κοτσίδα θα σε κοψοχολιάσει. Θα χάσει πέναντι. Το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι του μακριμάνικου Αφάνα θα χάσει τέτα τέτ. Αλλά μετά, μετά ο Πορτογάλος ηγέτης με το πανί στο μπράτσο που είναι πιο ΠΑΟΚ και πιο Έλληνας από όλους θα το καρφώσει απαντώντας ότι είναι αυτό, ρε!
Και το μόνο που θα μπορεί να το σταματήσει μέσα στο γήπεδο θα είναι η πινακίδα που θα την καρφώσει με το πόδι του και θα την πηγαίνει βόλτα. Και θα φωνάξουν την Νικολούλη γιατί θα χαθεί η μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος, ο οικονομόπουλος της μπάλας, ο Βαψομαλιάς, θα βγει να πει πως είναι το αφεντικό. Μπουκωμένος και διωγμένος, αλλά αφεντικό. Και 17.000 τρελαμένοι θα ζήσουν την απόλυτη ηθονή. Άκουσέ τους, άκουσέ τους. Και θα ζήσουν την απόλυτη ηθονή να προσκυνήσει μέσα στο σπίτι της αυτή που το έκλεψε το πρωτάθλημα. Και θα είναι τέτοια ηθονή από τους Μάου Μάου που δεν θα τους πέφτει για πολλές μέρες η διάθεση. Και θα υποκληθούν όλοι στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Γιαγιά, τι είναι αυτά που λες? Θα πάρουμε το κύπελο και θα σιωπεδώσουμε την ΑΕΚ. Σήκωσέ το. Το ένα στα χέρια του Ιβάν, του Βιερίνια, του Πέλκα, του Πρίγιοβης, του Βαρέλα, του Πασχαλάκη. Στα χέρια των παιχτών. Και το άλλο, το κλεμμένο στα γραφεία στο ΟΑΚΑ, χάρισμά του στο λερωμένο. Εγώ είμαι ο ταμπλούχος, αυτό θα πεις. Και μετά τι? Μετά αρχίζουν τα γούστα. Βλέπω Πάολα, βλέπω αριστερό Έλληνα μπακ από την Αγγλία, στόπερ από τη Γερμανία. Α, πίκρα και για τον Ποτία. Θα βγει δεύτερη Φουρέιρα ή Μεξικανή. Δεν θα μπορέσει. Και ο λαός? Ο λαός τρελασμένος, μεθυσμένος για τον ντάμπλ, για τη Θεία Δίκη, θα ακούσει αυτό. Το ακούς? Γιαγιά? Άκου κοντά, άκου, άκου. Επόμενη μέρα. Αυτό θα περιμένεις. Το ακούς? Το ακούω, γιαγιά. Το ακούω, γιαγιά. Το ακούω. Γεια σου, γιαγιά. Γιαγιά. Γεια σου, ρε γιαγιά. Άκουσέ το, παιδί μου. Άκουσέ το να το συνηθίσεις. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος. Ζήσε το όνειρο. Ζουμουσού, Κωστάκη. Ζουμουσού, ρε γιαγιά. Ζουμουσού. Για αυτούς που έφυγαν και δεν πρόλαβαν. Για αυτούς που δεν είναι πια εδώ. Για αυτούς που μας άφησαν, παιδί μου. Για αυτούς. Μας την έβγαλες. Ζητή να την έβγαλες. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη σου. Έτσι. Ας το να παίξει. Άστο να παίξει, άστο να παίξει, αδερφέ μου! Άστα σε τον Όβιαλα να παίξουν! Άστα σε τον Όβιαλα να παίξουν! Άστα! Αυτά! Γιαγιά, σε ευχαριστώ! Για τι πράγμα! Που μας περίμενες! Εγώ σας περίμενα! Πάω, κουβρε! Πότε Σαλονίκη ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Τόσος καημός, τόσο ντέρτη, τόση υπομονή, τόσες εικόνες, τόσα χρώματα, τόση ιστορία, τόση παράδοση. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό, παιδί μου. Φύγε και μη φοβάσαι κανένα και τίποτα. Ποιος εισπυρωμένος από ποτέ θα είσαι. Όλα θα γίνουν για αυτό το σκοπό. Όλη μια γροθιά. Όλοι. Για να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει. Για να πάει ψηλά. Και να το βλέπουν όλοι από χαμηλά. Να τον καμαρώνετε. Αυτό. Γεια σου, γιαγιά. Ζουμουσού, γιαγιά. Ζουμουσού! Ζουμουσού λέμε! Άντε, πρέπει να πας και σε διάλειμμα. Το ξέρω, γιαγιά. Άντε, σε χαιρετώ. Φιλάκια. Α,
Θα μου πεις, μου λες, θα σου πω τον νικητή του MasterChef. Δεν με νοιάζει ρε γιαγιά, δεν με νοιάζει. Πάντε γεια, γεια σου γιαγιά, γεια σου, γεια, γεια, γεια. Ναι, έλα, 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 έλα. Ωραίο είναι αυτό, φίλε, με το ρολό από το χαρτί. Τέλεια, εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με πάμε κατευθείαν στις γραμμές, κατευθείαν. Χωρίς καθυστέρηση, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς το παιδί. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Για πες. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Καημό βγάζουμε. Καημό, Γιώργο μου. Άκου τι κάνουν οι εικονές μου κάτω στον άφλι. Για πες. Φεύγουν το πρωί για να πάνε στο σχολείο. Λέει, μάνα, μην καθυστερείτε, κάτι ψάχνουμε στις δουλάπες. Ναι. Πήραν τις φανέλες του ΠΑΟΚ, τις φορέσαν και πήγαν στο σχολείο. Και μετά την λήξη του σχολείου περάσαν από την αυτοσύνδεσμο του Ολυμπιακού θύρα 7. Ναι. Α, ναι. Ναι, καλά. Ειδικά η μικρή δεν παίζεται παιδί. Ανήσυχη. Είναι ψηλό ανήσυχη. Μπράβο. Ναι. Δεν κολώνει με τίποτα. Μάλιστα. Καλά ρε. Μαμά, μια εβδομάδα μας θα είχαν, άκουτε, μια εβδομάδα μας θα είχαν πρίξει, λέει, ρε μαμά, λέει, μας θα πρίξανε οι Βάζελοι, οι Χαύροι, οι άλλοι, οι αεξίδες, τότε σας κάνουμε και εμείς την είχαμε πάρει, λέει, η μικρή, στο κρανίο, έτσι, στο κεφάλι. Κοίταξε, τα παιδιά στα σχολεία είναι μια μίνι σφιγμομέτρηση του τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Η νεκταρία πολλές φορές πηγαίνει με μπλούζα ανόβερο, τη ριγέ, την μπλούζα, πίσω, με δικέφαλο, τσατσαρίνα, γράφει πίσω, πάει στο σχολείο. Το διάστημα λοιπόν, εκείνο το δύσκολο, 2-3 φορές ήρθε και μου είπε, μπαμπά, είχα καυγαδάκι με τον τάδε στην τάξη μου, που μου είπε αυτό, που μου είπε εκείνο. Την έχω, δεν χρειάζεται, ξέρει τι θα πει. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια μικρή κοινωνία το σχολείο, έτσι. Ακριβώς. Μια μικρή κοινωνία. Ακριβώς, όταν ήρθε ακριβώς. Το αεκτσάκι της τάξης και της είπε εμείς πήραμε το πρωτάθλημα, εσείς το χάσατε, ήξερε τι θα πει. Ήξερε. Ήξερε τι θα πει. Μα ήξερε τι θα πει από μόνη της. Εμείς λέει παίρνουμε λέει τα κανονικά, εσείς παίρνετε λέει τα ψεύτικα, ακριβώς, τα χάρτινα. Ακριβώς. Εμείς δεν κλέβουμε, λέει. Στον ΠΑΟΚ εμείς δεν κλέβουμε. Τάκ, τέλος, μούγκα. Εδώ δεν είναι, παρακαλάνε να μειωθούν, να μας τιμωρήσουν, να μειούν βαθμούς εμάς. Ναι. Έτσι για να πάρουμε πόρτα. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βλέπεις τώρα, τι, βλέπεις τώρα, πρόσεξε, η θεία δίκη που λέμε. Τι γίνεται με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ιερός πόλεμος. Τι, πρόσεξε, για τον Λάζαρο που και δώρο να μας τον κάνανε. Δανεικό θα το στέλαμε. Εμείς ξέρουμε τώρα. Εντάξει, έχεις, το παιδί δεν είναι κακός παίχτης, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Θα τρέχουν στα δικαστήρια, εκεί σας αξίζει ρε. Εκεί που μας πήρατε το πρωτάθλημα, εκεί να βγάλετε όλο το καλοκαίρι για τον οικοδόμο. Είδες τις εφημερίδες το πρωί? Πώς δεν είδα. Κανονικά. Τον εμφανίζουν με τους φίλους του, λέει πήγαινε να δει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με φανέλα του Ολυμπιακού. Κανονικά. Υπάρχει φωτογραφία στο Καφτατζόγλιο που είναι 15,5 χρονών και έχει φύγει από τα Διαβατά μαζί με τον Τζουκαλά και είναι στην κερκίδα Ολυμπιακός. Γαύρος. Okay, αυτό το βγάζουν οι γαύροι. Οι αεκτσίδες λένε θα βγάλουμε ένα βιντεάκι που βρίζει τον Ολυμπιακό. Και μέσα σε όλο αυτό απειλές από την ΑΕΚ. Ω, ναι. Κατάλαβες. Και απειλές και αυτός δεν με απειλήσαν και δεν λυπάται. Αυτά. Έγινε Γιωργάρα μου. 4-16. Δεν έχω τίποτα. Τι 4-16. Σήμερα δε, αύριο θα κληρώσω. Την αγάπη σου. Αύριο παπάδες την έχετε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε. Τι είναι αυτή η κίνηση που κάνουν με τον Χριστοδουλόπουλο? Για πες. Κωστή, είναι θέλει να χτίσει ομάδα, θέλει να χτίσει ομάδα ο γαύρος γι' αυτό. Κωστή, είναι κίνηση τακτικής. Εσείς, εμείς όλοι είμαστε έξυπνοι ακροατές. Νομίζεις ότι το τσίπουρο που έπιανε μεταξύ τους δεν ήταν μέσα όλα αυτά? Νομίζεις ότι ο Λάζαρος πάει για τον κλέβει ο Ολυμπιακός? Δεν πρέπει να σκεφτείς πονηρά. Τι, εσύ λες ότι τον κάνει δώρο? Όχι, δεν τον κάνει δώρο, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο
αίσθημα ότι δεν είναι φιλή, ότι είναι χρή, ότι τέλος πάντων κυνηγάει ένας τον άλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν μπορώ να το δω αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι απέναντί μας σφιχταγκαλιάστηκαν, αντάλλαξαν γλωσσόφυλλα και κάναν συμμαχίες απέναντί μας. Ναι, όλοι συστρατευμένοι. Ναι, αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να δείξουν και αυτοί ότι δεν ισχύει, ότι δεν είναι τόσο ξεφτύλες. Κατάλαβες. Εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι ήταν προσχεδιασμένο. Τι να σε πω. Αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Έγινε, λοιπόν, Μανώλο. Έγινε. Όσο για αυτούς που πήγανε κάτω και λένε ψέματα ότι πήγανε, εντάξει, ας πάνε σε άλλο ραδιόφωνο και στα πουλα αλλού, εντάξει. Δεν πειράζει, εντάξει. Άρα τώρα μα βγαίνει και λέει ότι πήγα και δεν έχει πάει, τι να πω ρε φίλε. Να κάνουμε ερωτήσεις για να δούμε που πήγαν. Είναι δύο-τρεις που τους γνωρίζουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και λένε, παιδιά, εντάξει. Δεν πειράζει, φίλε. Για να νιώθει την ανάγκη κάποιος να πει ένα τέτοιο ψέμα, γιατί στην ουσία είναι ένα αγγλικό ψέμα. Να νιώθει, ίσως νιώθει τύψεις που δεν ήταν. Γιατί αυτός που δεν πήγε επειδή δεν μπορούσε, απόλυτα δικαιολογημένος. Είτε επειδή δούλευε. Όχι, είτε επειδή δεν είχε λεφτά. Αυτός που δεν πήγε, μπορούσε, ναι, επειδή βαρέθηκε ή επειδή φοβήθηκε ή δεν το πίστευε. Αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία. Πού θα πάμε τώρα, θα μας κερδίσουν και αυτά και θα φάμε την πίκρα. Αυτός, φίλε, για μένα είναι αδικαιολόγητος. Όχι, έτσι. Υπάρχουν και χειρότεροι κοστοί. Αυτοί που ήταν στο καφενείο και στέλνουν μηνύματα. Είμαι στο ΆΚΑ, είμαι εδώ, είμαι εκεί. Και οι γνωστοί τον παίρνουν χαμπάρι και του στέλνανε μηνύματα. Φιλιά! Κατάλαβε, ήταν τρει. Κοστοί, άκου λίγο. Τέσσερις μεταγραφές. Αυτό. Θα ακούσει σε λίγο θα ακούσετε. Δεν θα το βάλω σε 9 γιατί δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου. Κατάλαβα. 9:25 okay. Θα βάλω του Λουτσέσκου τις δηλώσεις που λέει ακριβώς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Καλημέρα! Ναι. Έλα, Παύλε, καλημέρα, Κωστής. Καλώς το παιδί! Τι έγινε? Καλώς τη μορφή. Λοιπόν, ναι. Αυτό με το τριγυρνά στα δάση για να ψάξεις αυτή τη γιαγιά να το κοιτάξεις δεν είναι καλό. Που δεν πατάς κόβεις βόλτες. Δεύτερον, η γιαγιά είναι μούφα. Δεν είδε τους 70 οι βασαβίδιδες μέσα στο ΆΚΑ. Μούφα μέτιουμ η γιαγιά, δεν βλέπει καλά, έχει καταράκτη. Έχει καταράκτη. 70 σαβίδιδες, φίλε. Τι ωραία. Ωραία. Τι ωραίο αυτό που ζήσαν, παιδιά, πραγματικά γυρνώντας πίσω τις μέρες. Τρομερό. Όλο αυτό που ζήσαμε ήταν τόσο έντονο. Δεν είδες τις αναρτήσεις μου που βγάζω το τσατσαρός που λέω τρεις φορές επανάληψη το είδα και τις τρεις φορές σφίγγω τις γροθιές. Ναι, ρε φίλε. Το είδα γιατί εγώ τι έκανα. Έχω αγωνία ότι θα βάλει, ότι θα χάσει ο Πέλκας στο τέτα τέτα, πούμε. Στο Πελκάκι του 92. Δεν μου λες, τον είδες τώρα που είδες και την Νεκταρία. Η Δήμητρα φυσικά δεν σηκώνει κουβέντα από κανέναν. Δεν το είναι. Ναι, ναι, δεν έχω. Ο Νεκταράκη μου είναι ένα πολύ ήπιο τόνο παιδί. Είναι πολύ γλυκό παιδί. Την είδατε κιόλας όσοι είδατε στην Ελλάδα. Και τη Δήμητρα την είδες. Όμως σε αυτό το σημείο, φίλε, δηλαδή βγάζει μια αντίδραση που με σοκάρει και εμένα που είναι αίμα μου, ρε παιδί μου. Είμαι δεν δέχεται κουβέντα. Την είδα, πότε την είδα. Δεν δέχεται κουβέντα, φίλε. Δεν μασάει τίποτα. Εντάξει, είδε το Σαββίδι που έκανε σε Playmobil. Άστο, φίλε. Κλαίω, φίλε. Κλαίω. Έχει περίοπτη και τον πίσω. Βάρτο έχει περίοπτη θέση. Κλαίω, φίλε. Είναι πάνω απ' όλα. Πουλάει όλα τα παιχνίδια. Κλαίω. Αν αυτό το πράγμα το πα στην Playmobil και πει γεια σα. Έχω γι' αυτό το. Δεν το δέχονται. Ξέρει τι θα γίνει, φίλε. Θα πουλήσουν 1 εκατομμύριο τέτοια Playmobil. Είμαστε, θα σταματήσω τη δουλειά και θα αρχίσουν να τα σκάνω. 1 εκατομμύριο σου λέω τώρα. Αρχίζω να φτιάχνω παραγγελίες. Άστο, τρέλα. Έχει τρελαθήρα σου λέω, κάθε πάει και το προσκυνάει. Η οικογένεια, η μία οικογένεια που είναι στο σπίτι, καταλαβαίνει πώς πρέπει να είμαστε και στην άλλη οικογένεια. Τον είδες το Σαββίδι που έχει πάρει τον εγγονό του και τον έχει βάλει πάνω στην κούπα, φίλε. Τους κυνηγούσε η μάνα, λέει, έμαθα. Τους κυνηγούσε παππού και γιο. Και άντρα της, επειδή πήρα το μωρό και το βάλα στην κούπα. Τι να πει, φίλε, δεν υπάρχει. Ο άλλος, ο Μάτος, έχει πάει στην Disneyland με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Φοράει τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν φόρεσε ένα πιο. Φοράει το ρούχο του ΠΑΟΚ, φοράει τη φόρμα, φοράει τη μάσκα του Σαββί και χορεύει σάμπα. Άσε που. Και κάτι άλλο. 9 στους 10 ποδοσφαιριστές, αν προσπαθούσαν να κάνουν αυτό που κάνει με τα πόδια του ο Μάτος, θα παθαίνανε 7 θλάσεις, 3 χιαστούς και 2 διαστρέμματα. Πρόσεξε, και με βαθμό δυσκολίας μάσκα, με περιορισμένη ορατότητα. Εννοείται. Δεν την έβλεπε, δεν το έβλεπε στο έχεις στόχο. Πολύ ήθος. Έχεις πολύ ήθος. Λύσε μου την απορία να κλείσω. Ναι. Πώς την πέρασε τη μάσκα μέσα στο αεροδρόμιο, δηλαδή την άνοιξε άλλο στη βαλίτσα και είδε μια μάσκα του Ιβάν Σαββίδη στην τάντα του Μάτος. Δηλαδή δεν θα έφευγε, ρε φίλε. Πιστεύω Παοκτσάκι στη Γαλλία.
Στάνταρ. Τα τρελαθούμε, ρε φίλε. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Φιλιά, καλημέρα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πέρασε το δύσκολο διάστημα. Το περάσαμε μαζί. Φάγαμε τα σπλάγνα μας φέτος. Κάψαμε το κεφάλι μας. Χάσαμε τον ύπνο μας. Άσπρισε το κεφάλι μας. Θεωρώ ότι αυτό που περάσαμε, οποιοδήποτε άλλος οπαδός, οποιαδήποτε άλλη οικογένεια, οποιοδήποτε άλλος οργανισμός θα είχε καταρρεύσει. Βγάλαμε αποθέματα. Βγάλαμε το DNA μας προς τα έξω. Βγάλαμε εγωισμό, πιο συσπηρωμένοι από κάθε άλλη φορά. Δείτε τους τώρα. Ο ένας προσκύνησε για να μείνει στην κατηγορία, ξεφτελίστηκε γιατί τον ψηφίσανε οι διάφορες μικρές ομαδούλες για να μείνει και να μην ξεφτελιστεί ο πράσινος. Η άλλη διαλύεται, η υποτιθέμενη άξια πρωταθλήτρια, έφυγε ο Χρυστοδουλόπουλος, θα φύγει ο Αραούχο, φεύγει ο Βράνιες και στο τέλος θυμηθείτε το, θα διώξει και εσάς τη Μένη Λεμονόκουπα τον κλόουν που έχει στον πάγκο. Που βγήκε να μιλήσει για ηθική. Δεν ξέρουν να χάνουν. Εσύ μιλάς για ηθική, βρε, που έκανες κολοδάχτυλο στην κερκίδα. Εσύ που έδειξες τα από αυτά στους οπαδούς μας. Μιλάς εσύ για ηθική που πήρες ένα κύβδηλο πρωτάθλημα. Εσύ θα μας κουνείς το χέρι. Σοβαρά μιλάς. Και εσύ λοιπόν θα φύγεις. Και δείτε στον Ολυμπιακό. Ξυλώθηκαν όλα. Ξυλώθηκαν όλα, πρέπει να κάνει τώρα 15 μεταγραφές. Να πάρει άλλο προπονητή. Άσους λοιπόν. Εμείς το περάσαμε το λούκι που μας επεφύλασαν. Το ζήσαμε μέχρι το μεδούλι μας. Κανένας δεν γύρισε την πλάτη στην ομάδα. Κανένας δεν την εγκατέλειψε. Νιώσαμε την ανάγκη να είμαστε πιο κοντά της. Αυτοί θεώρησαν ότι κλέβοντάς μας το πρωτάθλημα ότι θα μας κλονίσουν. Ότι θα απογοητευτούμε, ότι θα φύγουμε, ότι θα παρατήσουμε αυτό που αγαπάμε. Πόσο λίγο μας ξέρετε. Πόσο λίγο μας ξέρετε, γιατί αν μας ξέρατε καλά, δεν θα το στείνατε όλο αυτό. Αν ξέρατε ότι θα μας συσπυρώσετε τόσο πολύ, ότι θα τρελάνετε τόσο πολύ τον πόντιο και θα πάει τώρα να φέρει παπάδες μεταγραφές, ότι ο κόσμος θα βγάζει το λαρίκι του, την ψυχή του όλοι, σηκώθηκαν... Βγήκαν από λίθαργο πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα και λέγανε εντάξει, ποιος πόλεμος και οκ, μήπως θα μεγαλοποιείτε. Κατάλαβαν όλοι όταν ξεσάλωσαν τα κανάλια εις βάρος του ΠΑΟΚ και του Ιβάν. Οι υποτιθέμενοι εχθροί, το ξαναλέω. Αυτό έγινε. Χωρίς να το καταλάβατε, μας κάνατε τεράστιο καλό. Νομίσατε τι, ότι επειδή θα χάσουμε ένα πρωτάθλημα, μα ποιος έγινε από εμάς ΠΑΟΚ για ένα πρωτάθλημα. Αν ήταν έτσι ο τελευταίος ΠΑΟΚτσής θα γίνει το 84. Με τη δική σας λογική. Όχι, δεν έφυγε ένας, ήρθαν περισσότεροι. Έγιναν περισσότεροι ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές και γύρω στις 25 θα βάλουμε Ρασβάν Λουτσέσκου. Επειδή έχει απεργία, έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι μετά τις 10, 10 με 3, γι' αυτό πρέπει να ακουστεί η τελευταία συνέντευξη τύπου. Έχει πει συγκλονιστική πράγματα. Τι παίχτες ζητάει, τι έγινε με τον Μπρίγιοβιτς, με τον Μπίσεσβαρ, με τον Βιερίνια, με τους τερματοφύλακες, τι έγινε με τον Ιβάσα, όλα, όλα, εξηγεί τα πάντα σε ένα μισάωρο που είναι κατά της ψυχής. Εμείς πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε άμεσα, ζούμου σου λέμε και τα πάντα και με! Έλα, πάμε κατευθείαν γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς, καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα δούμος, έλα. Βάλε μια ζημιά, έχω τη ζημιά. Έχω τη ζημιά σε χαλί μόνο χωρίς λόγια. Χωρίς λόγια, βέβαια, το έχω χαλί κάπου. Ο Τουρατζίδης είναι στυλ καραόκε. Ναι φίλε, δεν υπάρχει. Μεγάλος Τουρατζίδης. Ο μοναδικός. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Ό,τι έχει γράψει ο άνθρωπος, το άγγιγμα του Μίδα. Για ποιον έγραψε, για το Δημάκι έγραψε. Χρυσάφι. Για το Δημάκι, για τον Ανδρουλάκη. Για τον Ανδρουλάκη, για τον Δήμο, για τον Πατή, τον Πατή, όπου έγραψε. Έχει γράψει για τον Καραφώτη, νομίζω. Έτσι, ε! Έχει και Μαζονάκη. Το 4 πήγε, νομίζω, είναι δικό του. Σόπα, ρε φίλε. Τζάμπα, χαρά μισή. Έχει το ιστορικό, αν ψάξει στο Google, είναι αρχείο. Μπράβο. Μαζονάκη, δεν έχω παίξει ποτέ στην εκπομπή. Το Μιχάλη είναι άπεχτο. Βε, φοβερό παιδί. Φοβερό. Πες λοιπόν αυτό που θες να πεις. Χαίρομαι που συζητάμε για μπαλίτσα. Τίποτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σαν και μπελούχοι. Όμορφο, σαν τα μπλούχοι. Θα μας ρίξεις από καμιά σκάλα με τη γιαγιά.
Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Με τα αστεία σου. Πολύ χαίρομαι. Έχω, έχω στείλει στο Messenger ένα ανέκδοτο. Άμα θέλει, δε το και πες το. Ένα θα σου πω ένα μυστικό. Σήμερα δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου. Δεν μπορώ να δω ούτε. Ξέχασα τα γυαλιά σήμερα, αύριο! Κάνε σκονάκι, δώσε στον Νικόλα. Φιλιά, φιλιά! Γεια σου, φιλιά, Νικόλα! Καλημέρα, καλημέρα. 23-10-287-888. Μην ξεχάσετε αυτό που σας είπα. Σε λίγο θα ακούσουμε τη συνέντευξη. Κομμένη είναι, δεν είναι όλοι, είναι ένα μισάωρο από 35 λεπτά. Λουτσέσκου είπε τρελά πράγματα. Ετοιμαστείτε να ακούσετε. Και για τους 3-4 παίκτες που θέλω έτοιμους. Αυτοί είναι, λέει, 3-4 για να πάμε Champions League. Τι είπε για τον Βιερίνια, τι είπε. Για την σχέση του με τον Πρίγιοβιτς, ότι στο τέλος αγαπηθήκαμε, ότι περάσανε ένα θεματάκι τότε που τον είχε βγει στον πάγκο με τον Παναθηναϊκό. Τι είπε για τη θέση του Βιερίνια, πού θέλει να παίζει ο Βιερίνια, μπροστά ή πίσω, εκεί που ήταν φέτος. Πολλά, πολλά πράγματα για τον Μπίσεσβαρ, αποθέωση, για το πλάνο, για όλα, 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 όλα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή μου. Καλώς στη Βαλαριδωράκη! Θα ήταν αμαρτία να μην πάρω κι εγώ να πω τα συγχαρητήριά μου στους νταμπλούχους. Όπως πολύ καλά ξέρεις, από εμένα ήταν, για μένα μάλλον ήταν από την αρχή της χρονιάς νταμπλούχοι. Τι εννοώ από την αρχή της χρονιάς, του 18 βέβαια, γιατί όταν ξεκίνησε ο Λουτσέσκου πήγε να μας τα κάνει θάλασσα, διορθώθηκε ευτυχώς το παλικάρι. Βεβαίως, του κάναμε κριτική τότε όταν έπρεπε, τώρα θα αποθεωθεί για τα σωστά που έκανε, για την μπαλάρα παίζει ομάδα. Κωστή μου, ένας άνθρωπος στη ζωή του δικαιούται να κάνει λάθη, απλά όταν τα διορθώνει και τα παραδέχεται. Σωστό. Υπάρχει για μένα, πώς να σου το εξηγήσω, σεβασμός απεριόριστος. Φυσικά. Λοιπόν, και επίσης ένας άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίζει όταν έχει κάνει την κριτική, να αναγνωρίζει για το θετικό και να το λέει. Να επαινεί εκεί που έχει κάνει κριτική όταν πρέπει. Έτσι. Ένας σωστός πάντα άνθρωπος έτσι πρέπει να είναι, δηλαδή να αποδέχεται και το συγγνώμη, να ζητάει και συγγνώμη και να κάνει την αυτοκριτική του. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους παίκτες στην ομαδάρα που έφτιαξε μαζί με τον Λουτσέσκου, γιατί για μένα είναι νταμπλούχοι και χωρίς συζήτηση, το απέδειξαν μέσα στο ΆΚΑ. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης στο λαό του ΠΑΟΚ ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε μόνο τον Νταμπλ, αλλά κέρδισε και κάτι παραπάνω. Κέρδισε ακόμα ένα πιο φανατικό πρόεδρο από ό,τι περίμενα, διότι ένας τέτοιος μεγάλος επενδυτής και ασχολείται έτσι τρελά με μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτό μόνο εμείς οι φίλαθλοι μπορούσαμε και το καταφέραμε, το πετύχαμε. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κούλη στη Στοχόλμη. Έτσι. Ήρθε, κατέβηκε κι αυτός. Άλλος ένας που έκανε χιλιόμετρα αμέτρητα. Έκανε. Βέβαια, εδώ ήταν ο Κούλης. Μπράβο του. Α, ναι, ο Κούλης, όχι, λέω για τον Χρήστο. Εγώ νόμιζα εδώ Χρήστο. Άστο Κούλη. Και ο Χρήστος. Και ο Χρήστος εδώ ήταν ο Τσικός. Ανόβερο. Δεν ξέρω. Παντού υπάρχει, φίλε, παντού υπάρχει ΠΑΟΚ. Παντού υπάρχει Ζουμουσού. Παντού. Παντού. Μην το ψάχνεις. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για μια άλλη ακόμα φορά. Γιατί μέσω της εκπομπής σου και εδώ στην Πρέβεζα πραγματικά είμαστε πολλά χιλιόμετρα και δεν έχουμε την ακουστική αυτή του αέρα, ας το πούμε, και έτσι με το διαδίκτυο μπορώ και σε ακούω. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να ξέχασα κόσμο. Δεν πειράζει, φίλε, δεν πειράζει. Αυτά, αυτοί είμαστε. Μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ από τα βάση της καρδιάς μου. Γεια σου, Βασίλη μου. Να είστε πάντα καλά. Τι να ευχαριστήσεις. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Το λέω και σε αυτούς που θέλουν μηνύματα. Ευχαριστούμε που μας κράτησε, ευχαριστούμε που δεν μας άφησε να απογοητευτούμε. Παιδιά, αυτή η σχέση είναι, δηλαδή είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν σας άφησα εγώ, δεν με αφήσετε κι εσείς. Ό,τι περάσατε εσείς, το πέρασα κι εγώ. Δεν είμαστε απ' έξω από αυτό, δεν είμαστε ψυχροί παρατηρητές. Το έχω πει κι άλλη φορά. Δεν είναι μια φυσιολογική δουλειά αυτή που κάνουμε εμείς που έχουμε μικρόφωνο. Δεν μπορεί να μην έχεις μέσα κατάδυση ψυχής. Δεν μπορεί να μην ξοδεύεις τον εαυτό σου. Δεν βάζω σφραγίδες σε χαρτιά σε κάποια υπηρεσία. Δεν γίνεται άμα δεν ξοδευτείς, άμα δεν βγάλεις ψυχή, τότε είσαι, φίλε, τίποτα. Ειδικά σε τέτοιο ύφος εκπομπής. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, μου λέει, ακούγαμε, λέει, την Ανάσου σου βαριά, λέει, στο μικρόφωνο και καταλαβαίναμε ότι στεναχωριέσαι. Δεν στεναχωριόμουν. Έβλεπα ότι μας κλέβουν το πρωτάθλημα. Ότι μας στήσανε κίτρινοι και κόκκινοι. Όταν έβγαινε ο άλλος ο γραφικός και έλεγε: Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ! Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Ήρθα για εκπομπή με μηδέν ύπνο. Σηκώθηκε η Γεωργία να ταΐσει το μικρό και μου λέει: Τι γίνεται? Λέω: Αυτό που έρχεται δεν θα το έχουμε ξαναζήσει. Μου λέει: Τι έγινε, τι συμβαίνει? Α, λέω: Θα σου εξηγήσω άλλη ώρα. Όταν θα γίνει, θα σου πω: Θυμάσαι τότε που σου είχα πει. Το είχαμε πει και την άλλη μέρα στην εκπομπή.
το ετοίμασαν. Τελικά τι κατάφεραν? Τι κατάφεραν? Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο συσπυρωμένος. Πιο τρελαμένος. Ο Πόντιος έχει τρελαθεί. Δεν ξέρει την αγάπη αυτή την απίστευτη. Γιατί υπήρχε κόσμος που δεν ήταν τόσο. Υπήρχε. Την αγάπη αυτή την ανίποτη θα την ανταποδώσει. Με τη νέα Τούμπα η κουβέντα του με συγκλώνησε. Αν εγώ πάθω κάτι, γιατί να το λέει αυτό, άραγε, αν εμένα μου συμβεί κάτι, έτσι λέω ρε παιδί μου, είπε στα παιδιά του. Σας το κληρονομώ αυτό, προσοχή, εσείς θα φτιάξετε τη νέα Τούμπα. Θα μου βγάλετε την καρδιά από το σώμα να τη βάλετε στα θεμέλια. Δηλαδή μόνο και μόνο που το σκέφτηκε αυτό. Κάθε φορά που το λέω, ανατριχιάζω. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κουκλουτζαλής. Κουκλουτζαλή, έλα ρε γειτονιά. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Μοιράζει αδερφέ μου, δεν πειράζει, έλα. Εκείνη την περίοδο με τα γεγονότα όλα με οτιδήποτε, άλλαξα αμάξι, με φέραν ένα αμάξι χωρίς κεραία. Ναι. Είχα ησυχάσει από την τζατήλα μου, δεν μπορούσα να δουλέψω και είχα ησυχάσει γιατί δεν ακούγα ραδιόφωνο αθλητικό καθόλου. Ίσως ήταν η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου. Γιατί δούλευα περίσκεψη. Να κάνεις. Τώρα, πολλοί κόσμος τότε δεν μπορούσε να ακούει τίποτα. Ίσως, ίσως. Όχι, και εγώ, σίγουρα, μα, όχι, και εγώ αν ήμουνα, και εγώ πιθανό να ήθελα να ακούω μόνο μουσική, μόνο τραγούδια ή τίποτα. Φίλε. Είναι πολύ φυσιολογική κλασική αντίδραση. Μουσική. Εγώ έβαζα κλασική. Εντάξει. Μουσική. Και α, κλασική μουσική. Αυτοί που ήταν στην παρέα μας το περάσαμε μαζί όλο αυτό. Να ξέρετε, αυτά όπως σε μια οικογένεια οι δύσκολες στιγμές σε δένουν πιο πολύ με τον άλλον. Παρά στα γλέντια και σκαρές. Στο γλέντι, φίλε, τώρα είναι πολύ εύκολο να πανηγυρίσουμε το κύπελο. Εμείς πώς σπυρωθήκαμε, επειδή πήραμε το κύπελο ή επειδή σε όλο αυτό που έγινε δείξαμε αντίδραση και το γυρίσαμε μέσα μας και δείξαμε ότι δεν μασάμε και είμαστε ενωμένοι και συσπυρωμένοι. Αυτό μας κάνει πιο. Αυτό το δείχναμε. Βέβαια. Απλά τώρα δόθηκε ξανά η ευκαιρία με τον πιο εμφατικό τρόπο. Λοιπόν, να πούμε να ευχαριστούμε τον κύριο Σαββίδη. Που μας δείχνει, εκτός από την τζατήλα που έβγαλε εκείνη τη μέρα στο γήπεδο, αυτό είναι μια μαύρη, ένα κάτι το οποίο το παραδέχει ο ίδιος άσχετο αυτό, που μας δείχνει ότι με υπομονή... Άκουσες κανέναν άλλο να ζητάει συγγνώμη, αδερφέ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Άκουσες κανέναν άλλο να τιμωρείται, να αυτοτιμωρείται, το είπαμε χίλιες φορές. Αυτό, τελείωσε. Λοιπόν, με επιμονή και υπομονή κάνει πολλά πράγματα ο καθένας, ο οποιοσδήποτε. Και κάτι άλλο, πέρσι πήγε να το κάνει, φέτος θα το ολοκληρώσει. 100%. Αν θυμάσαι, πρόπερσι, από πρόπερσι, κρατάμε, έχουμε κρατήσει τον ίδιο τεχνικό διευθυντή, δεν τον αλλάξαμε τα μανικετοκουμπά, σαν κάτι, σαν παπούτσια. Και πέρσι πήγε να κρατήσει τον ίδιο προπονητή, για κάποιον τρόπο δεν τον κρατάει, φέτος τον κρατάει. Ακριβώς. Φέτος θα ολοκληρωθεί το σχέδιο. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ, αδερφέ, με τρεις-τέσσερις κινήσεις. Και με τέσσερις που γνώνα δύο χρόνια συμβόλαιο. Φυσικά. Δεν θα ανανεώσει, δεν θα ανανεώσει τέτοια. Φυσικά. Αυτά να βλέπουν κάποιοι, να μην πιάνονται με τα επίκαιρα. Τα επίκαιρα είναι, φεύγουν έρχοντα. Φεύγουν και έρχονται, πάνε και έρχονται, φεύγουν εύκολα. Ο κόσμος περιμένει, δηλαδή να βλέπουν όλοι. Περιμένει να μην γίνουν λάθη όπως αυτά που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι. Έτσι, δεν αγιοποιούμε την κατάσταση. Πέρσι το καλοκαίρι ο ερχομός Στανόγεβιτς ήταν ένα μεγάλο λάθος. Μας πήγε πίσω. Έτσι, δεν θέλω να τα ωραιοποιούμε όλα. Όμως αυτό που έδειξε η ομάδα στο τέλος, τώρα είμαστε πιο έτοιμοι από κάθε άλλη χρονιά. Εγώ δεν θυμάμαι καλύτερο ποτέ την ομάδα. Είναι πέρσι αυτό που έγινε παρά να γίνει φέτος. Σωστό, εννοείται, αδερφέ. Γεια σου, Κουκλουτζαλή. Μια γραμμή ακόμα και διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί, έλα. Τι κάνεις, αγόρι μου. Εδώ, φίλε, τα στραβά μάτια. Έτσι, έτσι. Εγώ, τα στραβά μάτια. Τάνι. Ευθεία, ίσα. Ίσα, πάντα το βλέμμα μας. Ζουμουσού, αδερφέ, αυτό είναι. Στάση ζωής. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Λοιπόν, επειδή γουστάρω να ακούω, ξέρω ότι θα με απαντήσεις, αλλά η απάντησή σου πάντα είναι γεμάτη, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε. Α, θέλω να σας πω το εξής. Αύριο... δεν απάντησες. Αυτό και αυτό! 0-2! Αύριο θα έχουμε το παλικάρι το οποίο έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι. Με φέραν σε επαφή το κομμάτι το «Τι είναι αυτό, ρε». Γράψαν τραγούδι για το «Τι είναι αυτό, ρε». Θα το ακούσουμε. Έλα, και θα βγει να μιλήσει κιόλας φιλοπαοκτσής Λαρισαίος που μένει στην Αθήνα. Και με φέραν σε επαφή μαζί του, θα τον βγάλουμε να μιλήσουμε κιόλας. Το παλικάρι. Ωραία,
Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Ωραία, φίλε, έτσι θα πάμε τώρα. Με γούστα, να ξέρετε. Τώρα τι έχει. Έχει νέα τούμπα, έχει μεταγραφές, έχει προετοιμασία για Champions League προκριματικά. Έτσι θα πάμε. Ό,τι στεναχωρηθήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, αδερφέ. Σταθήκαμε στα πόδια μας και προχωράμε. Τόσα χρόνια υπομονή, τώρα έρχονται τα πιο έτσι. Ωραία στη ζωή μας. Έτσι. Τώρα, αλλά φίλε, θα δρέψουμε. Μας. Τώρα θα δρέψουμε. Αλλάζει η ζωή μας. Φυσικά, φυσικά. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα νωρίτερα, επιστρέφουμε. Ακούτε Λουτσέσκου, μονταρισμένος. Η Ελένη Μπούντου έκατσε, έκανε δουλειά και η αγάπη το ίδιο. Λοιπόν, λέει συγκλονιστικά πράγματα ο Ρουμάνος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν σε αφήσω να στηρίξει τον κορμό του. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες με γαλλικούς ποδοσφαιριστές που επέλεξαν τη χρησιμότητά του σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Και υπάρχουν και κάποιες πολύ λογικά ποιοτικές προσθήκες που θα γίνουν όπως γίνονται σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να μας μιλήσει συνολικά για το σχετικό του. Yes, the most important is to keep compact group, the compactness of the group. Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε τη συνοχή του συνόλου. As many players as possible, because όσο περισσότερους παίκτες γίνεται. They know the way of working, they know the philosophy, the strategy, the mentality of our football. Ήδη ξέρουμε τον τρόπο δουλειάς, την οργάνωση, την φιλοσοφία και τον δρόμο που έχουμε ακολουθήσει σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό. When you start to make more than four changes in one group. Όταν ξεκινάς να έχεις παραπάνω από τέσσερις αλλαγές σε ένα group. Already you start to prepare a new group, totally new situation. Ήδη ξεκινάς να προετοιμάζεις ένα διαφορετικό group με διαφορετικές καταστάσεις. It is important the chemistry that it is inside of a group. Σημαντική είναι η χημεία που υπάρχει μέσα σε ένα σύνολο. And this season showed us that we had a very good chemistry. Και αυτό μας έδειξε ότι φέτος είχαμε μια πολύ καλή χημεία. Then I have the responsibility to be balanced and not to do mistakes. Έχω την υπευθυνότητα του να έχω μια ισορροπία και να μην κάνω λάθη. And to try to keep this chemistry and also to improve the level of our team. Να προσπαθήσω να κρατήσω αυτή τη χημεία και να βελτιώσω επίσης παράλληλα και το επίπεδο της ομάδας. There are two, three, four maximum situations. Υπάρχουν δύο, τρεις, maximum τέσσερις περιπτώσεις that could improve our group. Που μπορούν να βελτιώσουν το σύνολό μας. Or through quality players, higher level of players. Ή με ποιοτικότερους παίκτες μεγαλύτερου επίπεδου. That could add to our group. Οι οποίοι μπορούν να μπουν στο group μας. And the second is to bring a quality that in which we are lack. Και το δεύτερο είναι να φέρουμε μια είδους ποιότητα την η οποία μας έλειπε αυτή τη σεζόν. The two general aspects. Αυτά είναι τα δύο γενικά θέματα. I will not go for names or for positions. Δεν θα πάω σε ονόματα ή θέσεις. In this moment because it is not fair and γιατί δεν είναι δίκαιο. We are just in the beginning of working on the strategy. Και βρισκόμαστε στην αρχή του να δουλεύουμε στη στρατηγική μας. Πέφτει του ψήφισε ένας πολιτικότερος παρέλα. Μη μας πει δεν ψηφίζω κανέναν. Να κάνει ένα σχόλιο για αυτό που ίσως του έδωσε πιο πολλά από ό,τι περίμενε. The players voted as an MVP of the season, Varela. They don't want to listen from you now that all the team was MVP or anything, but they would like to know who was the guy that gave more things than you expected, maybe, in that team. Yes, these are very nice remark, because question mark also. Because this one thing is to be the best player, one thing is to have a huge improvement. One thing αυτές. Is to bring something that from outside is difficult to understand. Είναι διαφορετικό να είσαι σημαντικός παίκτης, να είσαι ο βελτιωμένος παίκτης, να κάνεις πράγματα τα οποία παίκτες δεν μπορούν να καταλάβουν ίσως. About Varela, I would say that at the beginning when I came here, I listened a lot of people telling me that he doesn't build up, he is not good on this. Για τον Βαρέλα, ειδικότερα όταν ήρθα εδώ, άκουσα από πολλούς ανθρώπους να μου λένε ότι δεν είναι καλός στην ανάπτυξη, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. At the end of the season, I would say that this was the best defender to build up. Στο τέλος της σεζόν μπορώ να πω ότι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς να κάνει ανάπτυξη. Τουλάχιστον στην ελληνικό πρωτάθλημα. From other player from Greece. Δώστε μου ένα παράδειγμα που παίχτη στην Ελλάδα άλλο. Close of him was Crespo. Κοντά του ήταν ο Crespo. I don't know if
are the best in Greece or δεν ξέρω αν είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Δεν θα πω αυτό. Best. Για μένα είναι. But in any case, this couple. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το δίδυμο worked very nice. Δούλεψε πάρα πολύ and καλά. Was a very good chemistry between them. Και υπήρχε πολύ καλή χημεία μεταξύ τους. I came here and I had my feelings because I knew from last year when I was in Xanthi about Pelkas. Ήρθα εδώ και είχα μια αίσθηση από προηγούμενα χρόνια λόγω του ότι ήμουν στην Ξάνθη για τον Πέλκα. I had the feeling that he is a very very talented player. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης. But in one aspect arrogant. Αλλά σε κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε λίγο υπερόπτης. I met here a totally different image of what I believe. Συνάντησα μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτά που πίστευα. Very professional, very very concerned about his improvement. Πολύ επαγγελματίας, πολύ με το μυαλό στο να βελτιωθεί. About the relations inside of the team, about the performance of the team. Γιατί πολύ καλό στη σχέση του με στην ομάδα, που τον ενδιέφερε η απόδοση της ομάδας. And really he made a fantastic year. Και πραγματικά έκανε μια φανταστική σεζόν. Andre was our leader inside of the pitch, inside of the changing room. Ο Βιρίνια, ο οποίος ήταν αρχηγός μας μέσα στο γήπεδο, στα ποδητήρια. Showing huge personality, δείχνοντας τεράστια προσωπικότητα. Huge will, showing huge 100% sacrifice. Τεράστια θέληση και 100% θυσία. I had some small problems of understanding each other with Prio. Είχα κάποια προβλήματα κατανόησης με τον Πρίγιοβιτς. We finished the season to love each other. Τελειώσαμε τη σεζόν και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. I am telling all of this and so on for all the players. Τα λέω αυτά και υπάρχουν πολλά για όλους τους παίχτες. To understand at least a little bit my feelings. I know that it's very hard for you that you are outside and you have just to have this analysis or the critics. Ξέρω ότι για σας είναι διαφορετικό, γιατί κοιτάτε ότι θέλετε την ανάλυση καλή ή κακή. But for me it was and in a team it is so important these connections. Αλλά για μένα, αλλά και στις ομάδες είναι σημαντικές αυτές οι ανθρώπινες επαφές. A game well played or wrong played. Που πάνε πέρα από το ένα παιχνίδι το οποίο παίχτηκε καλά ή όχι. All of this all of these communications between us, all of these feelings, all of the όλη αυτή η επικοινωνία, αυτά τα αισθήματα create at the end a strong team. Δημιουργούν στο τέλος μια δυνατή ομάδα. You might have the best players in the world, but if there is no chemistry, there are no relations between ίσως them, you'll not have a team. Ίσως έχεις τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα. What to say about Paskalakis? That at the beginning, for me was because like this, I imagine a goalkeeper that probably would not have any chance to play. And at the end, the show that he's the best goalkeeper in Greece. Ίσως αν έχεις τους πιο ποιοτικούς παίκτες, αν δεν έχεις χημεία, δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι. Τι μπορώ να πω για τον Πασχαλάκη, ο οποίος όταν ήρθα εδώ έλεγα ότι απλά μου έδειχνε ότι θα είναι ένας, είχα την εντύπωση μάλλον ότι θα είναι ένας απλός τερματοφύλακας και κατέληξε να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Ελλάδα. The style of him, because he came for a team that throw a lot of balls in front. Το στυλ του, για το λόγο του ότι ήρθε από μια ομάδα που πετούσε πολλές μπάλες μπροστά συνέχεια. He had to change all his mentality and he improved a lot. Έπρεπε να αλλάξει την οτροπία του, βελτιώθηκε. Still space to improve on. Και έχει ακόμα χώρο για να βελτιωθεί στην ανάπτυξη. This is a player that deserve all the appreciation because he put himself under big pressure and he pushed himself to overcome limits. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος χρήζει εκτίμησης και είναι ένας παίκτης ο οποίος έβαλε τον εαυτό του σε μια πίεση για να προσπεράσει οποιαδήποτε όρια είχε μέχρι τώρα. You know very well about Bistesvar, all of you. Ξέρετε καλά για τον Bistesvar. You were saying that he's one of the best player in PAO. Όλοι σας λέγατε ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον PAO. He had to accept a new philosophy. Έπρεπε να δεχτεί μια νέα φιλοσοφία. To start a lot of games from the bench. Να αποδεχτεί ότι πρέπει να ξεκινάει κάποια πράγματα από τον πάγκο. Fantastic. I like and I love him and he knows very well that even when he didn't play for me was very special. Η συμπεριφορά του ήταν φανταστική σε όλο αυτό. I had also other expectation, not just about the ball and about the, and
at the end he was there in the crucial moments. He was inside of the pitch, and like Maurizio, that gave calmness, that gave confidence in the tough moments, having the ball for our game. Shakov, that gives us goals from this position. Kanias, that at the beginning had big problems because of his injury. That I have all these players, and I can not mention one that was important for the team. I told about myself. I am a coach, but I'm nothing without my people. Yeah, don't be this bad. Is a teamwork. This is a teamwork. Για τον Πίσεσβαρ, ο οποίος αποδέχτηκε όλο αυτό, όπως είπαμε και πριν, και τον αγαπάω και με αγαπάει ο ίδιος, και στο τέλος βρισκόταν εκεί που βρισκόταν. Ο Μαουρίσιο, πώς μας έδωσε αυτή την ηρεμία, αυτή την αυτοπεποίθηση με την μπάλα. Ο Σακόφ, που μας έδωσε όλα αυτά τα γκολ ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Κάνιας, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα σε αρχή του τραυματισμού και πάλι έδειξε ότι στο τέλος πολλά πράγματα. Και από εκεί πέρα μίλησα και για μένα, και είπα ότι η δουλειά μου δεν θα ήταν τίποτα αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν παίκτη, είναι πάρα πολλοί και έχουν να πω πάρα πολλά για πολλούς. When we are in you think that, and a lot also owners, so we have these 11 players, not here, generally. This, the others doesn't count. No, it's not true. A team to play well football and to be well prepared needs all the players. If 5 players that don't play are not motivated in the trainings, the others will not have a good preparation. Και πολλοί παίχτες, πολλοί πρόεδροι, συγγνώμη, στην Ελλάδα μπορεί να σκέφτονται ότι υπάρχουν, όχι εδώ γενικότερα, μπορεί να, ότι έχουμε 11 παίχτες, 12 και αυτοί είναι τελείως λάθος αυτό, γιατί αν έχεις αυτόματα όλους τους άλλους παίχτες χωρίς κίνητρο, οι 5-6 πόσοι παίχτες θα είναι αυτοί στην προπόνηση, δεν θα έχουν κίνητρο και θα χαλάνε την προετοιμασία των παίχτων που θα προετοιμάζονται για το παιχνίδι. The players must feel that are important. Οι παίχτες πρέπει να νιώθουν σημαντικοί. They play or they don't play. Παίζοντας ή όχι. The players must know that are general rules. Οι παίκτες πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν γενικοί κανόνες. Because without rules you can't live. Που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, γιατί χωρίς κανόνες δεν μπορείς να ζήσεις. And if there is one that doesn't like, in that moment he has to go. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν συμβαδίζει και δεν του αρέσουν αυτοί οι κανόνες, πρέπει να φύγει. Υπάρχουν 23 ιδανικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν εντός και εκτός Ελλάδος, άλλοι σε υψηλό επίπεδο, άλλοι σε χαμηλότερο. Έχει εικόνα για αυτούς και τι προοπτικές υπάρχουν κάποιοι από αυτούς να επιστρέψουν στην ομάδα? We have a very good image about all. Έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους. And next days we'll take a decision. Και τις επόμενες μέρες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. As I told you, there will not be too many changes. Όπως σας είπα, δεν θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. From these 2 or 3 they will come back. Αλλά πιθανόν 2-3 από αυτούς θα επιστρέψουν. For others we'll find a new situation. Για τους άλλους θα βρεθεί μια νέα κατάσταση. Because my philosophy about a group is to have 20-21 players high level. Η φιλοσοφία μου είναι να υπάρχουν 20-24 παίκτες. 2-3 young that will come from academy. Σε πολύ ψηλό επίπεδο και 2-3 οι οποίοι θα φέρουν από την ακαδημία. This must be our group, 22-23 players. Αυτό πρέπει να είναι το group μας, 22-23 παίκτες. Plus 3 goalkeepers. Συν 3 τερματοφύλακες. Μιλάμε για όλη τη σεζόν. We talk for the whole season. Να προωθεί ο ίδιος κάποιο πιθανό λάθος που μπορεί να έκανε σε τεχνικό επίπεδο. If you can say that you made a mistake. Και μιλάω για την περίοδο from the beginning of the season. Πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, κυρίως το παιχνίδι με την Έστερση. And talking especially for the European game against Έστερση, or something that you made wrong generally. Or if you can blame yourself about it, if you want to make it more clear about something. This is difficult. It's normal that in every moment a coach and me, I might do mistakes. Είναι φυσιολογικό και εγώ και οποιοςδήποτε προπονητής θα κάνει λάθη. Without making mistakes. Και κάνουμε λάθη γιατί. That we would have been from other planet. Γιατί αν δεν κάνεις λάθη σημαίνεις από άλλο πλανήτη. But I believe that is not important this. Important. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό. To fight every day to improve. Σημαντικό είναι να παλεύεις κάθε μέρα. Yourself as a professional and to try to find solutions. Για να βελτιώσεις τον εαυτό σου επαγγελματία και να προσπαθείς να βρεις λύσεις. We had some tough talks with
both. Είχαμε κάποιες πολύ σκληρές συζητήσεις με τον κύριο Σαβίδη. After let's say negative results. Ας πούμε μετά από αρνητικά αποτελέσματα. One defeat against Olympiakos against ΑΕΚ. Από κάποιες σοπαλίες, από την ήττα μετά από την ήττα με τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ. And he put a lot of pressure. Και άσκησε πολύ πίεση. In these talks. Σε αυτές τις κουβέντες and που είχαμε. I was very upset and nervous in that moment. Και ήμουν πολύ νευρικός εκείνη τη στιγμή. Because I was believing something and I was thinking on a different way. Γιατί πίστευα κάτι like this, okay. Και σκεφτόμουν ότι τα πράγματα ενδεχομένως γίνανε διαφορετικά από όπως παρουσιάζονταν. But after I left the meeting, αλλά αφού έφευγα από τα meeting, I was telling to myself, okay. At the end, he's right. Έλεγα στον εαυτό μου ότι στο τέλος έχει δίκιο. Why I'm here? Γιατί είμαι εδώ. I have to find solutions. Θα πρέπει να βρω λύσεις. I have to find better solutions. Θα πρέπει να βρω καλύτερες λύσεις. And I have to win. Και θα πρέπει the να κερδίσω. Τον τίτλο και το κύπελλο. No other possibility. Δεν υπήρχαν άλλες πιθανότητες. We'll come on another one. Και αν δεν το κάνω, θα έρθει κάποιος άλλος. For this reason, yes, might be mistakes. Γι' αυτό το λόγο, ναι, μπορεί να υπάρχουν λάθη. Αλλά πρέπει να μάθεις να τα διορθώνεις. This is the main important things. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. To find solutions. Να βρεις τις λύσεις. Επειδή ήρθε όπως ήρθε το καλοκαίρι και αναγκάστηκε να παίξει ένα σχηματισμό για να βρει τα πατήματα, να βρει τη χημεία, λέω πολλά οχτάρια στο ρόστερ. Δεν ενδέχεται να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι σχηματισμοί στο μυαλό του. The system is the basic position inside of the pitch. Το σύστημα είναι βασικές θέσεις μέσα στο γήπεδο. And I want to ask you what do you believe? Και θέλω να σας ρωτήσω ποιο σύστημα πιστεύετε ότι παίζουμε. 4-4-1-1, 4-2-3-1. Okay. Yes. In the first part, in the half of the opponent, we are clear for 4-2. Είμαστε 4-4-2 ξεκάθαρο. When we go back, όταν πάμε πίσω, without ball. Χωρίς μπάλα. When we go back, we have 4-4-1-1. Έχουμε 4-4-1-1. Then here, depending on situations, we might have also 4-5-1. Ανάλογα την κατάσταση μπορεί να έχουμε 4-5-1. When we start to build up from down, στην ανάπτυξη από πίσω, we have a force freeze-free. Έχουμε 4-3-3. When we go at half of the pitch, στο μισό του γηπέδου, we start to have a lot of changes. Αρχίζουμε να έχουμε πολλές αλλαγές λόγω των κινήσεων των παιχτών. Football is very dynamic. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει δυναμική. Every action could bring you to a different system. Και κάθε ενέργεια μπορεί να σε φέρει σε διαφορετικό σύστημα. Important is the movements. Σημαντικές είναι οι κινήσεις. The philosophy. Η φιλοσοφία. Of the team. Που θα έχει ομάδα. And for this reason, I don't like to say we'll change or. Και γι' αυτό το λόγο δεν μου αρέσει να λέω ότι θα αλλάξουμε. Because we change a lot. Γιατί αλλάζουμε πραγματικά πολύ. They work on a way. Αλλά οι παίκτες δουλεύουν σε έναν they τρόπο. Know what to do. They know what their teammates do. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει and να κάνουν στους παίκτες τους. Confidence and possibility to fight with the others with a clear chance to win the games. Και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρες περιπτώσεις για να κερδίσουμε παιχνίδια. We want to press. Τώρα θέλουμε να πιέσουμε. This is one important aspect for my philosophy. Αυτό είναι σημαντικό για την φιλοσοφία μου, να πιέζουμε ψηλά. We don't have individual aggressiveness. Δεν έχουμε inside of the team. Ατομική επιθετικότητα στην ομάδα. Αλλά λόγω του ότι έχουμε συνοχή, we have a good aggressiveness. Έχουμε καλή επιθετικότητα. We know to reorganize if the opponents overcome our pressure. Ξέρουμε να οργανωθούμε πάλι όταν ο αντίπαλος πιέζει. From the back. Από την πίεση μας. Build up and to keep the control of the ball. Από πίσω μας αρέσει να κάνουμε ανάπτυξη. To upset the balance of the opponent. Να χαλάμε την ισορροπία του αντιπάλου. And after to attack on their back. Και μετά να επιτεθούμε στην πλάτη. When we move from this point, we patient but trying to have good movements. Με υπομονή, αλλά take them from this position. Με καλή κίνηση για να τους βγάλουμε από τις θέσεις τους. Aspects, of our situation. Αυτά είναι τα γενικά των, σε οποιαδήποτε κατάσταση βρεθούμε. Αν θέλει να μας πει σε ποιες θέσεις ζητάει ενίσχυση για να ανέβει λίγο την εβδομάδα για να κινήσει και τον κάνουμε ένα πρώτο στόχος, αν τον προβληματίζει ηλικιακά η ομάδα, αν δεν θα ρίξει το μεσόρο ηλικίας, και επίσης αν σκέφτεται προσθήκες τηλεφών. I will not answer
precise. Δεν θα μιλήσω, δεν θα απαντήσω με ακρίβεια. But my ideas are to improve in 3-4 positions. Η ιδέα μου είναι να βελτιωθούμε σε 3-4 θέσεις. Remember that when I am saying this is not that we need to take out from this. Θυμηθείτε might be the same 11. Might be. Δεν σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος από τη συγκεκριμένη θέση, πιθανόν να είναι και η ίδια δεκάδα. As I explained, for me is important the group. Αλλά όπως εξήγησα, για μένα σημαντικό είναι το σύνολο. And having three competitions in front of us. Και έχοντας τρεις διοργανώσεις μπροστά μας. And one target is to go in Champions League group. Γιατί ο ένας στόχος είναι να βρεθούμε στη φάση των ομίλων του Champions League. Also European competitions after. Έχοντας λοιπόν ευρωπαϊκό title, παιχνίδι μετά τον τίτλο. Target cup. Ο οποίος είναι στόχος. Target, το κύπελλο, ο οποίος είναι στόχος. We need to have higher level of quality. Χρειαζόμαστε υψηλότερο επίπεδο στην ποιότητα. And to let's say complete. What we missed. Και να συμπληρώσουμε επίσης ό,τι μας λείπει. And to be able from one game to the other to have mental freshness. Και να μπορούμε να έχουμε πνευματική φρεσκάδα κυρίως από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Also this is another important aspect in football. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό επίσης στο ποδόσφαιρο. To be able to use players from one game to the other. Να μπορούμε. Even if the players they would say always, ah no, I'm able to play, I want to play, I don't have anything, I'm very fresh. Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε παίχτες οι οποίοι που χωρίς να έχει σημασία θα λένε πάντα ότι μπορώ να παίξω, μπορώ να παίξω, μπορώ να παίξω. Here the brain, it will not work. Maybe physically will be okay, but το μυαλό δεν θα δουλέψει, πιθανώς σε this decision that one player has to take in one moment out of 3-4. Σωματικά πιθανόν να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. From one game to the other one, it's important to be able to have some changes. Έτσι λοιπόν από παιχνίδι σε παιχνίδι θα πρέπει να έχουμε αυτή τη φρεσκάδα για τις αντιδράσεις, για τις σωστές αποφάσεις. And I insist a lot on this to have a good group, because like this, when we make changes. This year I didn't feel that we made the changes. Επιμένω λοιπόν σε όλο αυτό, γιατί φέτος ενώ κάναμε αλλαγές δεν ένιωθα ότι υπήρξαν αλλαγές. The style was almost the same. Το στυλ ήταν σχεδόν ίδιο. We played good football, we created opportunities. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, κάναμε ευκαιρίες. To create too many opportunities. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες. No matter who was inside of the pitch. Χωρίς να έχει σημασία ποιος ήταν μέσα στο γήπεδο. I remember the game against Xanthi against Panathinaikos in December. Θυμάμαι το game με τα παιχνιά με Xanthi με Παναθηναϊκό. Dimitris Limnios start to be one main player. Με τον Δημήτρη Λιμνιό που ξεκίνησε να είναι βασικός. Τον Κουλούρη που έδωσε πολλά. Pelkas that at the beginning start to be a left. Ο Πέλγας που ξεκίνησε από αριστερά come behind striker. Και μετά ήρθε πίσω από τον επιθετικό. Mauricio is injured and we played with Kanyas and Zimiro. Ο Mauricio ήταν τραυματίας, παίζαμε με τον Kanyas και τον Zimiro. Then a lot of changes and the team didn't suffer. Πολλές αλλαγές και η ομάδα δεν υπέφερε σε όλο αυτό. For this reason, all must be at the same level. Οπότε όλοι πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Bringing difference through their qualities. Φέρνοντας διαφορές σε σχέση με την ατομική ποιότητα πάντα. The other two questions, the age, if you want to drop the average of the age. I'm a coach that doesn't watch, doesn't look too much at this. Δεν κοιτάζω τόσο πολύ αυτό σαν προπονητής. The player shows inside of the pitch if he's able to keep. Ο παίκτης δείχνει στο γήπεδο αν μπορεί ή όχι. Or not. Until now we don't have. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοια θέματα. And you must know that the defenders. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι αμυντικοί. For defenders, the age. Doesn't count too much. Η ηλικία δεν μετράει τόσο πολύ. Because the defenders they have a lot of interpretation of situations. Γιατί έχουν πολλές αξιολογήσεις σε καταστάσεις. And this start to be better and better having more years. Και αυτό αρχίζει να γίνεται καλύτερο όμως περισσότερα χρόνια και περισσότερη εμπειρία. Then we have also young players. Έχουμε και νέους παίχτες, όπως είπα. Δύο θα είναι από την ΚΑΠΑ 20. We have also some very young. Έχουμε κάποιους πολύ νέους, όπως επίσης. That probably will be back. Ο Γιαννούλης που πιθανόν θα επιστρέψει. That is very young. Ο Λιμνιός που είναι νέος. There are. Υπάρχουν παίχτες. And about human resources in the management maybe. This is not my job. I'm very happy, as I said, with my staff. Αυτό δεν είναι δουλειά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι με το προσωπικό μου. I'm saying about staff. I mean about all the staff. Και τώρα μιλάω για όλους εκεί. Gave a lot and showed a huge professional. Όλοι δώσανε πολλά και έδειξαν τεράστιο επαγγελματισμό. Μιλώντας με τον Πέλκα πριν από όλους, το σημείο καμπής είναι το μάτι του Ξάντιου, γραμματής του Ελκατουρίκη, να υπάρχει.
σταθερά στο κέντρο. Λίγο απλά να μας εξηγήσει την επιμονή του για κάποιο λόγο, παρότι δεν έβγαλε στο επίπεδο αυτό που δεν μπορούσε να περίμενε και ο ίδιος. Και αν πιστεύει γιατί ομολογουμένως είναι καλός παίκτης. The, you talk about before about Pelkas, and the crucial moment that he changed his performance was the game against Xanthi, that he was moved because of the injury of El Kadouri from the left side to the position of behind the striker. Now about El Kadouri, if you want to explain why you insist so much on him, he's definitely a good player, and maybe if next year we'll see something more from him and maybe something different. Look, Pelkas start to change not because of position. Ο Pelkas δεν ξεκίνησε να αλλάζει λόγω θέσης στο γήπεδο. Start to change because of improving the mentality. Άρχισε να αλλάζει λόγω της βελτίωσης της νοοτροπίας του. One Pelkas was home games. Ένας Pelkas ήταν στα εντός έδρας παιχνίδια. And a different Pelkas was away games. Και διαφορετικός στα εκτός. I could say that in the game against Panionios. Μπορώ να πω ότι στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, το 2-2, μπήκε πολύ καλά. And after, from that moment, he continued outside to have the same level from home games. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να έχει το ίδιο επίπεδο με τα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδια. Omar, he is a player that has a huge quantity work. Ο Καντουρί είναι ένας παίκτης που έχει τεράστια ποσότητα όσον αφορά τη δουλειά. Having also quality in keeping the ball, passing. Έχει επίσης και ποιότητα στο να κρατάει την μπάλα, να πασάρει. One situation. Να διαβάζει γρήγορα κάποιες καταστάσεις. The difference between Omar and Pelkas. Η διαφορά μεταξύ των δύο. Pelkas was the player that attacked the box. Είναι ότι ο Pelkas είναι ένας παίκτης ο οποίος επιτίθεται προς την περιοχή. Omar in the last 5 meters, let's say, like this. Ο Ελκαντουρίς στα τελευταία 25 μέτρα, ας πούμε. He tried to go more lateral. Προσπαθεί να πάει περισσότερο στο πλάι. You didn't give him time to adapt. Δεν του δώσατε χρόνο να προσαρμοστεί. You don't know how could be evolved, Omar, without having this injury. Δεν ξέρετε πώς θα ήταν ο Ελκαντουρί αν δεν είχε πιθανόν αυτόν τον τραυματισμό. He was out for 3 months. Ήταν εκτός για 3 μήνες. It is a lot. Είναι πολύ. When he came back, he didn't have space to play. Είναι φυσιολογικό το ότι τη στιγμή που γύρισε δεν υπήρχε χώρος να παίξει. Because the others found the chemistry and found a good shape. Η ομάδα βρήκε χημεία και ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. He played the games in which Pelkas was out. Έπαιξε παιχνίδια στα οποία ο Pelkas βρισκόταν εκτός. During the games. Και ερχόταν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. I remember in this last period having a good performance. Αλλά θυμάμαι στην τελευταία περίοδο έχοντας καλή απόδοση. He is an experienced player. He is a clever player. Είναι έμπειρος, έξυπνος παίχτης. He was just unlucky. Απλά ήταν άτυχος. To have this season. Έχοντας αυτή τη σεζόν. And also for a player, you expect immediately when he comes to be perfect. Και για έναν παίκτη περιμένουμε αμέσως να είναι τέλειος. Faster and players that need more time to adapt. Υπάρχουν παίκτες που προσαρμόζονται τέλεια και υπάρχουν και παίκτες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. I remember about Platini when he moved one of the biggest players in the world from France to Juventus. Θυμάμαι όταν ο Πλατινί έφυγε από τη Γαλλία και πήγε στη Juventus. After 6 months, Juventus management wanted him out of Μετά από 6 μήνες, the team. Η διοίκηση της Juventus τον ήθελε εκτός. He needed this time to adapt, to understand, χρειαζόταν τον to χρόνο να καταλάβει, να προσαρμοστεί, να δημιουργήσει σχέσεις με τους υπόλοιπους και μετά ήταν τέλειος. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με αυτόν. Explained that me personally I was satisfied with his work. Εγώ λέω ότι απλά ήμουν ικανοποιημένος από τη δουλειά του. You and this normal you had, finally you analyze just the assist. And the goal. Εσείς αναλύετε τις assists και τα goal και είναι φυσιολογικό εν μέρει αυτό. For this a striker is much more paid than a defender. Γι' αυτό περιορίζεται περισσότερο ένας επιθετικός από έναν αμυντικό. I asked Varela what is playing your son. Ρώτησα τον Βαρέλα τι θέση παίζει ο γιος του. In children teams and he told me striker. Και μου είπε επιθετικός. Why striker? Γιατί τον ρώτησα. Because from there comes my money. Και μου είπε ότι από εκεί έρχονται τα λεφτά. I have just to work and I take all of my money. Να δουλεύω και παίρνω και τα λιγότερα. Goals and assists, but έτσι μετράνε τα goal και assist. Important also the balance, the quantity of the work. Για να προπονητή μας είναι σημαντική η ισορροπία, σημαντική είναι η ποσότητα της δουλειάς. And on the same aspect I'm satisfied a lot about Limnios. Και έτσι με την ίδια λογική είμαι πολύ ικανοποιημένος για τον Λιμνιό. Οπότε θα είναι το ιδανικό μάλλον.
να ολοκληρωθούν οι προσθήκες των παικτών που θα έρθουν στην Ελλάδα. Until when do you believe that it will be the best to start to finish with the add-ons, with the players and all this? Since we have the European games early. To finalize the group? Yes. I want, this is clear, I want to have 90% of the team at the first day of preparation. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλω το 90% της ομάδας στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας. And after, okay, during this period, to understand if it's an opportunity. Και μετά από εκεί πέρα να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ευκαιρία ή οτιδήποτε άλλο. To maybe something appear and ίσως να εμφανιστεί κάτι και να μπορούμε until the last day of the transfer. Το οποίο μπορούμε να βρούμε μέχρι τις τελευταίες μέρες. As fast as possible we have the complete squad to start to work on a good base. Το σημαντικό όμως να έχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε το group για να δουλέψουμε σε μια ισχυρή βάση. Θα πουληθεί κανείς κατά δύο μέρες από το παιχνίδι. If someone is being sold 1-2 days before the games, I have to adapt. Θα πρέπει να προσαρμοστώ. Hey, football are movements. Θα υπάρξουν προσθήκες στο group και αποχωρήσεις, αποχωρήσεις με αυτό το group που προσέχετε τον Probably it will be a change. Πιθανό να υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό. In this group. Σε αυτό το group των τερματοφυλάκων. The president in the party mentioned that there will be for you unlimited budget for the transfer period. But how you define this? How you explain this? And how will you move? You will move with some specific players in specific positions. What is your opinion about this? Or there will be the high quality players that you need some choices of yours? As I told you, we must. Όπως είπα, θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία. We must find on the same time good opportunities. Πρέπει να βρούμε καλές ευκαιρίες την ίδια στιγμή. We must be ready to improve the level of the teams. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε το επίπεδο της ομάδας και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και τις τρεις διοργανώσεις. All of us we have this target first, the first target. Όλοι έχουμε αυτό τον πρώτο στόχο. To reach Champions League groups. Να φτάσουμε στο group στην φάση των ομίλων του Champions League. Then it is important to use what we already achieved. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Chemistry, σαν εμπειρία, σαν χημεία. Now, what we will do? Τώρα το τι θα κάνουμε? I told that I see that we could have 3-4 situations that could bring us a different level. Είπα πως έχουμε 3-4 περιπτώσεις κατά νου που μπορούν να μας φέρουν ένα διαφορετικό επίπεδο. By having qualities that we don't have. Έχοντας ποιότητα που δεν έχουμε. Not necessary to be better than our players. Όχι ενδεχομένως να είναι καλύτερα τους παίκτες μας, αλλά να προσθέσουμε πράγματα. At our group a different quality. Or to have players with more experience, ή να έχουμε παίκτες με περισσότερη εμπειρία, better than ours, from a different level. Διαφορετικές από άλλο επίπεδο από αυτή που έχουμε here ήδη. We have to find a balance. Εκεί θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. I can't say in this moment. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Because we have the possibility to bring something that we were lacking quality. Γιατί έχουμε την πιθανότητα να φέρουμε πράγματα τα οποία μας έλειπαν. Belong to from these players that are to PAOK, from players that are on loan. Και ενδεχομένως να ανήκουν και σε παίκτες οι οποίοι είναι σε δανεισμό και έχουν αυξήσει το επίπεδό τους. For the others, it is this period to work and to find the correct situation. Απ' την άλλη, υπάρχει και η δουλειά που πρέπει να γίνει για να βρούμε αυτή τη σωστή κατάσταση. Η επιστροφή των δανεικών που ανέφερε ο coach
είναι ξεχωριστή από τις προσθήκες των δύο τεσσάρων ποιοτικών παιχτών, τις οποίες επίσης συντόνισε. I told you, I will give just one example. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. For me, I don't want to enter in names. Γιατί δεν θέλω να πω ονόματα, είναι νωρίς. My job now. Και δεν είναι η δουλειά μου. This is the job of management. Είναι η δουλειά της διοίκησης. Usually, our team doesn't have aggressive players to recover. Η ομάδα μας δεν έχει παίχτες επιθετικούς για να κλέψουν μπάλες εύκολα. In individual. Ατομικά μιλώντας. We worked compact and for this reason we did it. Δουλέψαμε με συνοχή, γι' αυτό το καταφέραμε. We were forced to work more. Αλλά οδηγηθήκαμε στο να δουλέψουμε περισσότερο από το φυσιολογικό. And we need a player like this. Και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο παίχτη. Before, let's say, was Tsimiroth. Πιθανόν πριν ήταν ο Tsimiroth. Then we need, but also we need a player that is able to play with the ball. Αλλά χρειαζόμαστε και παίχτη που μπορεί να παίξει με την μπάλα, μπορεί να δώσει ποιότητα. We don't need player just to take the ball. Δεν χρειαζόμαστε παίκτες απλά για να πάρουν την μπάλα. Lower levels. Αυτοί είναι παίκτες που θα πάρουν απλά την μπάλα για χαμηλότερο επίπεδο. I give you an example. Σας δίνω ένα παράδειγμα. And we discussed about this situation. Θα πρέπει και συζητήσαμε για αυτό το πράγμα. We count on players, our main players or the να υπολογίζουμε σε παίκτες, of players. Να υπάρχει ένα group one που δεν είναι αυτοί. Got injured. Και κάποιος πρέπει να τραυματιστεί. In the first day of preparation. Let's talk about, let's say, Paskalakis. Παραδείγματος χάρη ο Paskalakis. And to be out for 3 months. Και να είναι έξω για 3 μήνες. In football, could happen everything. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Then we have to be prepared. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε 5% πιθανότητα να δούμε τον Πυρήνα μπροστά ή το σχημάνε. No. In this moment the answer is no. But αυτή τη στιγμή η απάντηση είναι όχι. Then we have this balance. Έχουμε αυτή την ισορροπία. We start very, very nice and very easy having solutions to to change the side. Έχουμε πολλές λύσεις για να αλλάξουμε τις πλευρές. To go inside. Ο Αντρέχης έχει ευκολία να μπει προς τα μέσα με το, με το δεξί πόδι. Then today I'll say no. Σήμερα λέω όχι, ποτέ. But I told you in football. Άλλο στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Μπορεί να μας πει τελικά θα γίνει νέο συμβόλαιο? Να είναι σε αυτό που είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο. I told you we had this meeting, but was totally different meeting. Είχαμε το συνάντηση, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. One more year contract. Έχω έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο. For me is not so important. Για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. To make another year or I am here and I am focused for this team. I love this year. Και εστιάζω σε αυτό. Love to work with this group. Μου αρέσει να δουλεύω εδώ. Μου αρέσει που δουλεύω με αυτό το σύνολο. Then it's not so. Something about this, there was all. No, nothing was. Δεν υπήρχε κάτι. Επιμένεις στο κέντρο του πάγκου, δεν χρειάζεται ένα πολύ δυνατό παίχτη με δεξίματα σκληρό, ισοτρόμικο. Do you insist that in the middle of PAOK you don't miss a player that will be very strong, very dirty and in some ways like an old school number 6. No, we don't need a number 6. Δεν χρειαζόμαστε ένα νούμερο 6. In our style of play. Στο στυλ μας. We don't need a number 6. Δεν χρειαζόμαστε ένα νούμερο 6. If you want. Αν θέλετε. A player box to box. Έναν box to box παίχτη. Μπορούμε να το πούμε αυτό. But my style is to put one central defender. Αλλά το στυλ μου. Να βάλουμε ένα κεντρικό αμυντικό μπροστά από την άμυνα. At the end, for me, a number 6 is a central defender. Γιατί στο τέλος για μένα το νούμερο 6 είναι ένας κεντρικός αμυντικός. What is Kanyas? Tell me how Andre scored the first goal. Πείτε μου πώς σκόραρε ο Andre το πρώτο goal. One time per year. In Atromitos, who scored? How many opportunities I can ευκαιρίες bring? Yes, but he was. Έχει δημιουργήσει πόσες φορές πώς ο σκόραρε στον Ατρόμητο? His movements, he wasn't just there. Οι κινήσεις του δεν ήταν μόνο εκεί. He had the target to be balanced. Είχε τον στόχο να είναι ισορροπημένος. And to keep an eye, but και να έχει τον νου του. Αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία. I come from the two central midfielders that are. Θέλω από τους δύο παίκτες του κέντρου to go per time
in front one. Maybe να πηγαίνουν αναφορέ μπροστά. Let's say Maurizio is Canyas. Then Maurizio can go more. Υπάρχει διαφορετική ποιότητα, α πούμε, Canyas με τον Maurizio, Maurizio πάει περισσότερο. From Canyas. Αλλά το θέλω και από τον Canyas. The opponents will go and will put one man to Canyas. Γιατί ο αντίπαλο θα βάλει ένα παίκτη στον Canyas. To Maurizio. Ένα στον Canyas being just there as number 6. Αν ο Maurizio, ο Canyas είναι μόνο εκεί. We are blocked in our building up. Σταματάει η ανάπτυξή μας. Because he has to move by himself a lot. Και ο Μαουρίσιο έχει πρόβλημα γιατί θα πρέπει να γίνεται μόνος του, να βρει χώρο και να φύγει από τα μαρκαρίσματα. The two players that move one per time, one in front, one back, one in front, one back. Αλλά έχοντας αυτούς τους παίκτες που γίνονται ο ένας μπροστά, ο ένας πίσω. It will be much more difficult to, for the players that mark man to man to stick on this. Θα είναι πιο δύσκολο για τους παίκτες που μαρκάρουν man to man να κολλήσουν σε αυτούς τους παίκτες. Then I want the player, the midfielder, θέλω οπότε τους παίκτες του κέντρου not just at the beginning of building up, but also να συμμετέχουν όχι μόνο στην αρχή της ανάπτυξης 35 meters. Αλλά και στα τελευταία 35 μέτρα. Canyas gives us the feeling that he's able to do and he ο Canyas μας δίνει την αίσθηση ότι το less κάνει και το έκανε. The others because are totally different quality. Λιγότερο γιατί έχει και διαφορετική ποιότητα. But the pure number 6, αλλά ένα καθαρό νούμερο 6 I don't feel then I want a central, if you want central with aggressive, θέλω ένα αμυντικό χαφ fast running, with γρήγορα τρεξίματα, με μαρκαρίσματα, μπορούμε να μιλήσουμε.